πρόκληση ή θρησκευτικός φανατισμός, τι προκάλεσε τα επεισόδια έξω από το τζαμί όπου γυριζόταν η σειρά Αρχιπέλαγος, τι λένε οι πρωταγωνιστές. Πίσω έχω να σκίσει το κεφάλι, τα ρούχα μου, τα πόδια, λοιπόν να φανταστείς όλοι μας, όχι εγώ μόνο. Ακόμη, τα φωνικά τηγανόψωμα, οι οικογένειες που ξεκληρίστηκαν για ένα αποτυχημένο προξενιό. Οι άνθρωποι που επέζησαν αφηγούνται τη συγκλονιστική εμπειρία τους. Καλησπέρα αγαπημένοι μας τηλεθεατές. Ζωντανά όπως κάθε μέρα 5 παρά εδώ στους δέκτες σας από το Star. Σήμερα δύο διαφορετικά θέματα όπως είδαμε στο τρέιλερ που προανήγγειλε. Θα μας απασχολήσει αφενός το ένα έχει να κάνει με τον θρησκευτικό φανατισμό αλλά και το σεβασμό που όλοι θεωρητικά έχουμε στην πίστη άλλων ανθρώπων που μπορεί να είναι διαφορετική από τη δική μας. Μόλις προχθές έγινε η δίκη στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης σχετικά με το σίριαλ Αρχιπέλαγος. Αναβιώσαμε πάλι έτσι δραματικές στιγμές, κυρίως που έζησαν οι συντελεστές, αλλά και όλοι εμείς όταν παρακολουθούσαμε από τους δέκτες μας πριν 3 χρόνια όλα αυτά τα επεισόδια που γινόντουσαν επάνω στην Ξάνθη, στον Εχήνο, όπου πολιορκήθηκαν οι συντελεστές του σίριαλ από μουσουλμάνους κατοίκους που θεώρησαν ότι δεν έπρεπε να εισέλθουν στο τζαμί της περιοχής και αυτό αποτελούσε προσβολή για εκείνους. Το δεύτερο θέμα μας, στη συνέχεια της εκπομπής μας, έχει να κάνει με το πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος όταν τυφλώνεται από μύθος. Μία τελείως απίθανη ιστορία. Θα θυμόσαστε, ίσως το έχετε ακούσει, για τα περίφημα φωνικά τηγανόψωμα. Έχουν περάσει βέβαια πολλά χρόνια από τότε, όπου μία γυναίκα τυφλωμένη από μύθος εξαιτίας αποτυχημένου προξενιού για τις δύο κόρες της, από δύο οικογένειες που απέρριψαν δηλαδή το να θελήσουν για νύφες τις κόρες της, τις ξεκλήρισε και τις δύο οικογένειες κυριολεκτικά. Και βεβαίως αυτά τα δύο μας απασχολούν σήμερα και θα δούμε σε τι αδιέξοδο οδηγούνται οι άνθρωποι από μίσος ή φανατισμό. Πάμε να ξεκινήσουμε με το σημερινό μας θέμα. Να πω καλησπέρα. Ευχαριστώ που είσαστε όλοι εδώ κοντά μου. Ξεκινώ βεβαίως από τις κυρίες τη Δέσποινα Μύρου, ηθοποιός, συντελεστής από τους πρωταγωνιστές του σύριαλ του Αλφα Αρχιπέλαγος και του σοου διαφορετικά. Θα μπορούσε κανείς να το πει και έτσι. Ξέρεις, είναι μεταξύ, ναι, γελάς γιατί τώρα πια θες να αποφορτίσεις όλο αυτό και την ένταση και τον κίνδυνο που έζησες. Μας τα έχεις ξαναπεί, έγινε όμως η δίκη πριν 2 μέρες και θέλουμε να δούμε τι βίωσες στη δίκη, τι υπόθηκε, τι έγινε, το αποτέλεσμα και να συζητήσουμε λίγο τελικά τι είναι αυτό που μας χωρίζει με τους Έλληνες μουσουλμάνους επάνω στα μέρη εκείνα. Καλησπέρα κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, λαός όπως αλλιώς. Να πω ότι είμαι πολύ ευτυχής που είμαι στην εκπομπή σας. Δεν είχαν συμπέσει οι δρόμοι μας ως τώρα. Ακριβώς. Διότι είστε ένα πρόσωπο που έχει δεχθεί πολλές επιθέσεις. Και ξέρετε, αυτό είναι δείγμα μεγάλης επιτυχίας. Αλήθεια. Μην σας ανησυχεί καθόλου. Είναι που λέμε το δέντρο με τους καρπούς βαράνε συνήθως. Όσο πιο πολύ σε χτυπούν, να ξέρεις ότι είσαι πολύ καλό δρόμο. Όσο βλέπεις ότι ο κόσμος παρακολουθεί και δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό που κάνεις, παραμένεις. Αλλιώς αποσύρεσαι και πας σπίτι σου. Ναΐμ Ελγαντούρ, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου κοντά μας. Πρόεδρος της Μουσουλμανικής Ένωσης και σήμερα πολύ χρήσιμη η παρουσία τόσο δική σου όσο και άλλων Ελλήνων Μουσουλμάνων γιατί θέλουμε να δούμε αυτή την κύρια ερώτηση που θα έχουμε όλοι. Αφού δούμε το τι προέκυψε και το τι συνέβη και το αποτέλεσμα της δίκης, γιατί γίνανε όλα αυτά. Για να καταλάβουμε πώς εμείς όλοι τρομαγμένοι πριν 3 χρόνια βλέπαμε από τις ειδήσεις να συμβαίνουν, να διαδραματίζονται με κομμένη την ανάσα, στην κυριολεξία. Λέω, σε λίγο θα πάμε και για πόλεμο, λέω, περιπίν. Να ξεκινήσουμε λίγο το ιστορικό. Συγγνώμη, να πάμε για διαφημίσεις για να προλάβουμε να έχουμε και το χρόνο μας. Και αμέσως μετά ξεκινάμε να θυμηθούμε λίγο την υπόθεση και όλη την κουβέντα που χρειάζεται με πολλούς άλλους που θέλουν να συμμετέχουν τόσο τηλεφωνικά όσο και εδώ ζωντανά στο πλατό. Πάμε. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε ζωντανά, το τηλεφωνικό κέντρο στη διάθεσή σας και ξεκινάμε το πρώτο μας θέμα. Πάμε να θυμηθούμε τις δραματικές σκηνές που έζησαν οι ηθοποιοί της σειράς, της τηλεοπτικής δηλαδή σειράς Αρχιπέλαγος, όταν βρέθηκαν για τα γυρίσματα της ανάγκης του σεναρίου σε μουσουλμανικό τέμενο στην περιοχή του Εχήνου της Ξάνθης. Εκεί συγκεντρώθηκε πλήθος μουσουλμάνων κατοίκων. Τους προπυλάκησαν με πέτρες, με ξύλα, διεκδικώντας την τιμή και την αξιοπρέπεια της θρησκείας τους, όπως εκείνοι βεβαίως ισχυρίστηκαν όταν θεώρησαν πως οι ηθοποιοί προσέβαλαν τον ιερό χώρο. Τα επεισόδια πήραν ανεξέλεγκτες διαστάσεις και εμείς βεβαίως παρακολουθούσαμε όλοι σκηνές βίας μέσα από τις ειδήσεις, μέσα από τις τηλεοράσεις.
Φυγαδεύτηκαν στην κυριολεξία οι ηθοποιοί για να γλιτώσουν από το πλήθος το οποίο ήταν αρκετά μανιασμένο. Και πάμε να δούμε, να θυμηθούμε σε βίντεο όλο αυτό το ιστορικό για να δούμε ποια είναι η εξέλιξη πλέον με τη δίκη που έγινε προχθές. Πρωτοφανή ήταν τα επεισόδια που διαδραματίστηκαν τον Νοέμβριο του 2004 στον Εχήνο της Ξάνθης, ανάμεσα σε μουσουλμάνους κατοίκους της περιοχής και μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου, αλλά και ηθοποιούς της τηλεοπτικής σειράς του Α' Αρχιπέλαγος. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι μέσα στο Τέμενος γυρίστηκαν σκηνές που δεν ταιριάζουν με την ιερότητα του χώρου, ενώ οι συντελεστές της σειράς διαβεβαιώνουν ότι δεν είχαν καμία πρόθεση να προσβάλλουν τα θρησκευτικά ήθη. Δεν προκαλέσαμε, έτσι κι αλλιώς δεν προκαλούμε. Για ποιο λόγο, σειρά παρακαλούμε. Μοιάζεις με κύμα. Η πλευρά των ηθοποιών υποστηρίζει ότι γύριζαν κάποιες σκηνές όταν ξέσπασε καταρακτώδης βροχή. Καθώς οι γυναίκες ήταν ελαφρά ντυμένες, όπως υπόθηκε, φόρεσαν πανοφόρια και μπήκαν στο ένα από τα τρία τεμένη που υπάρχουν στον Εχήνο, προκειμένου να προστατευτούν από την Ροποντή. Καθόμαστε μπροστά στο κιόσκι, απέναντι από το τζαμί, και περιμένουμε να σταματήσει η βροχή και να κάνουμε γύρισμα. Ένα πέρασμα ήταν, περνούσε μπροστά στο δρόμο στο τζαμί. Η κοπέλα και εγώ από πίσω μας, και με ένα μαύρο παλτό μακρύ. Αυτή ήταν η σκηνή. Η άλλη πλευρά όμως υποστηρίζει ότι βρέθηκαν εκεί για να γυρίσουν κάποιες τολμηρές σκηνές. Ούτε με παπούτσια, ούτε οι γυναίκες χωρίς μαντήλα δεν επιτρέπεται να μπουν μέσα. Τώρα φανταστείτε τι όρια έχει το επεισόδιο που έχει γίνει, τη στιγμή που είναι γυναίκες μέσα, μισόγυμνες. Όταν οι κάτοικοι του Εχήνου αντιλήφθηκαν την είσοδο των γυναικών στο μουσουλμανικό Τέμενος, άρχισαν σιγά σιγά να συγκεντρώνονται με απειλητικές διαθέσεις, θεωρώντας ότι μια τέτοια κίνηση ήταν ασεβής. Με ξύλα και με πέτρες, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, απείλησαν τα μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου και τους ειδοποιούς. Πίσω έχω ένα σκίσιμο στο κεφάλι, τα ρούχα μου, τα πόδια, δεν μπορεί να φανταστείς. Όλοι μας, όχι εγώ μόνο. Κυρία γυναίκα μου, τη τραβάγανε το στήθος και την τραβάγανε από εδώ και τη λέγανε σκύψε, σκύψε. Σταδιακά συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες άτομα. Δεν είναι Ελλάδα εδώ πλέον. Να το καταλάβετε όλοι. Χρειάστηκε η παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων για να συνοδευτούν οι ηθοποιοί και τα μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου, που τελικά παρέμειναν επί ώρες όμοιροι στο αστυνομικό τμήμα Εχήνου. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Ξάνθης, ο οποίος έδωσε εντολή να επιβληθεί άμεσα η τάξη. Ο ημάμης της περιοχής κατόρθωσε να αποσπάσει τις κασέτες με τις σκηνές του σίριαλ που γυρίστηκαν και τις επεδείκνυε στο πλήθος των συγκεντρωμένων. Σημειώνεται ότι το κλίμα εντάθηκε ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι την Τρίτη ήταν η τελευταία ημέρα της ιερής γιορτής των μουσουλμάνων. Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο δηλώσεις μελών της μειονότητας που βρίσκονται στην Τουρκία, μετέδωσε ότι το τηλεοπτικό συνεργείο πήγε για γυρίσματα χωρίς να ζητήσει άδεια στο Γιουκαρί τζαμί, την ώρα που οι πιστοί βρίσκονταν στο Ορτά τζαμί. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στο τζαμί εισήλθαν 4 γυναίκες ηθοποιοί, η μία εκ των οποίων φορούσε μπικίνι. Το γεγονός αυτό έδωσε το έναυσμα για τη βίαιη αντίδραση των κατοίκων και τα επεισόδια που ακολούθησαν. Ζάρανε μέσα στο τζαμί μας γυμνό. Για μας αυτό είναι η τιμή μας, είναι η υπόλοιψή μας, είναι το είναι μας. Είναι ό,τι έχουμε και δεν έχουμε στον κόσμο. Και ήταν και μας το παραβιάσανε αυτό, αν είναι δυνατόν. Η δράση της σειράς Αρχιπέλαγος εξελισσόταν στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Και σε αυτή πρωταγωνιστούσαν μεταξύ άλλων οι ηθοποιοί Γιώργος Βογιατζής, Θανάσης Ευθυμιάδης, Νίνα Λοτσάρη, Τόνι Δημητρίου και Μιχάλης Γιαννάτος. Ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια τέτοιο επεισόδιο στην περιοχή της Θράκης με μουσουλμάνους. Και θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη θρακική περιφέρεια γυρίστηκαν αρκετά σύριαλ ή σκηνές ταινιών στο παρελθόν, χωρίς ποτέ να προκύψει η παραμικρή όχληση για τους μουσουλμάνους ή να υπάρξει έστω και η ελάχιστη προσβολή των χώρων θρησκευτικής λατρείας. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει. Ναι. Φτιάξτε το μόνιτορ μου για να βλέπω, γιατί δεν θα μπορώ να ξέρω. Λοιπόν, να θυμηθήκαμε, ξαναζήσαμε. Πολλές οι απορίες. Δεν μπορεί να ισχυρίζονται όλοι ότι θεωρούν βεβαίως οι κάτοικοι ότι δεν τέριαζαν οι σκηνές στην ιερότητα του χώρου. Κοίταξε. Και προσευλήθησαν. Άννα. Ναι. Να σου πω το θέμα. Αλλά μην αρχίζουμε να ακούμε φορούσατε μαγιό, ήσασταν ημίγυμνες. Αυτά υπόθηκαν και χθες στο δικαστήριο, όταν ο ίδιος ο ημάμης είπε ότι πήραν την κασέτα και μέσα δεν είχε σκηνές. Δεν πρόλαβε καν να γίνει το γύρισμα. Αυτό. Η κασέτα, το tape ήταν κενό. Δηλαδή, να σκεφτείς, το έδειχνε και στον κόσμο. Ναι. Το tape είναι κενό, ηρεμήστε. Όταν είχε μαζευτεί ο όχλος τότε. Μισό λεπτό, να τα πάρουμε από την αρχή. Η Δέσποινα Ημίρου βεβαίως είναι από τα πρόσωπα τους ηθοποιούς που επλήγησαν περισσότερο. Δηλαδή, έφαγε ξύλο στην κυριολεξία. Ναι, ναι, ναι. Ήταν η ηρωίδα της σκηνής. Έτσι δεν είναι.
Πολύ ξύλο. Θέλω καταρχήν και από εκεί και πέρα ο Γιώργος Βογιατζής, η σύντροφός του, κυρίως εσείς οι τρεις. Όχι, όχι. Και ο Κυριάκος ο Φούρναρης. Ναι. Ο... Τον οποίο θα τον ακούσουμε σε λίγο τηλεφωνικά, που ο είναι ο άνθρωπος της παραγωγής, βεβαίως. Εκ μέρους της εταιρείας παραγωγής. Τώρα εργάζεται στον κύριο Μανουσάκη. Ναι. Και οι μακηγιές. Ωραία. Ήμασταν οι πέντε που δεχτήκαμε τον. Ναι, Δέσποινα, ποια ήταν η σκηνή στην κυριολεξία, ποια ήταν η σκηνή να γυριστεί. Η σκηνή δεν ήταν κάτι φοβερό. Διότι εκ των υστέρων δεν τη γυρίσατε στο σύριαλ. Κατεβήκαμε και την κάναμε στο Λαύριο. Ναι, αλλά την αλλάξατε τη σκηνή. Όχι, άμα θέλω να σαμπιέν. Τι λέτε? Άμα θέλω να σαμπιέν. Ποια ήταν η σκηνή καθ' αυτή? Η σκηνή ήταν ένα βάδισμα στον δρόμο δικό μου, ναι, όπου με ακολουθούσε ο Γιώργος και κατέληγε στο σπίτι της Τανζού. Εσένα ήταν ο ρόλος σου μιας ιερόδουλης. Τανζού, ναι. Μιας μουσουλμάνας ιερόδουλη. Λοιπόν, αυτή... Καταρχήν αυτό και μόνο να είμαι προσβάλλει. Κατά την... Ναι ή όχι. Υπάρχουν τέτοιες προκαταλήψεις ή όχι. Αν υπάρχει, υπάρχει στα κρυφά, δεν είναι στα φανερά. Ιερόδουλες, μουσουλμάνες. Για μας δεν υπάρχει. Αν υπάρχει, θα είναι πολύ κρυφά. Που ασκούν το επάγγελμα ναι, αυτό. Και πολύ κρυφά, πολύ τα ξέρουμε. Ναι. Τα ξέρουν μερικοί άνθρωποι που πάνε για αυτή τη δουλειά. Αλλά ο υπόλοιπος κόσμος δεν το ξέρει. Επισήμως. Δεν υπάρχουν επίσημοι δεν χώροι δηλαδή που ασκούν υπάρχει αυτό το επάγγελμα γυναίκες. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει. Αλλά είναι πολύ κρυφό. Να μην το, δηλαδή δεν φαίνεται στην επιφάνεια όπως. Συμφωνώ. Αλλού. Ναι. Να, συμφωνώ και να σου πω το εξής. Πρώτα, ήθελα πρώτα, πριν αρχίσει το κουβέντα μου, ναι, να ζητήσω ένα συγγνώμη, ναι, γιατί την άλλη φορά, ναι, άκουσα από την κυρία τι έχει γίνει, ναι, και έβγαλα μία γνώμη ότι ήταν πολιτικό το θέμα, mm-hmm, αλλά μετά πήγα στο σπίτι και άρχισα να διαβάζω στο ίντερνετ από τη Λευτερό Τεμπία και από διάφορες εφημερίδες. Δεν ήταν καθόλου πολιτικό το θέμα. Και συνεχίζουμε. Ζητάω συγγνώμη, επειδή έπρεπε να πρώτα, μου πιάσε αδιάβαστος. Ναι. Και ζητάω συγγνώμη γι' αυτό και συνεχίζω μετά. Λοιπόν, πάντως. Σε αυτό που έχει δίκιο, με συγχωρείτε ένα λεπτό να διευκρινίσω το εξής. Όταν είχαμε σκηνές, ας πούμε, τότε τις πιο ερωτικές, θυμάμαι, με τον Γιώργο και όλα αυτά, τις κάναμε σε ένα κλειστό χώρο που φόραγε αυτή τα extreme τα ρούχα. Σε σκηνές έξω του δρόμου ή σε συναντήσεις με την Ίνα κτλ. Φόραγα τσεμπέρι και... Ναι. Στο τζαμί ζητήσατε να μπείτε? Όχι, μα είναι αυτό που λέει ο Γιώργος. Γιατί λέει δεν ζητήσατε και την άδεια. Δεν υπήρχε σκηνή να γυριστεί στο τζαμί. Μάλιστα. Δεν υπήρχε σεναριακά. Τι δουλειά έχει μια τουρκάλα ιερόδρομη, μια μουσουλμάνα, να... Άρα τελικά δεν προλάβατε, δεν αρχίσετε ήταν... να κάνετε και τη σκηνή καθόλου. Όχι, δεν έγινε. Η σκηνή ήταν ένα βάδισμα δικό μου στον δρόμο. Μάλιστα. Που κατέληγε σπίτι μου. Ναι. Ως σκηνοθέτης ήθελα να φαίνεται στο φόντο το τζαμί, επειδή πράγματι ο Εχήνος είναι ένα γραφικό χωριό, και έπιασε μια ψυχάλα που πήγαμε σε ένα κιόσκι δίπλα στο τζαμί, από την απέναντι πλευρά του δρόμου, για να φυλαχτούμε πόσο διήρκησε εκείνη η βροχή. Εκεί λοιπόν μας πλησιάσανε δύο πιτσιρίκια γύρω στα 15-16 χρονών. Τώρα τα είδα στη δίκη χτες, ήταν 19 ώρες. Ήταν οι κατηγορούμενοι, ναι, οι δύο εκ των τεσσάρων. Τους αναγνώρισα τους δύο. Ναι. Εκεί λοιπόν πήγαμε για να προφυλαχτούμε για κανένα 20 λεπτό. Ναι. Βγαίνοντας, και αυτά που λένε περί μπικίνι και τα λοιπά δεν υφίστανται, γιατί είχε πάρα πολύ κρύο, ναι, ήταν 15 Νοέμβρη, φοράγαμε από κάτω τα τζιμ μας και από πάνω μάλιστα μου είχε δώσει μία μουσουλμάνα ένα μαύρο μπέχονο μακρύ και φόραγα. Mm-hmm. Μετά λοιπόν τον ξυλοδαρμό και το πρώτο μάτσα, ας το πούμε και έτσι, μου σκίσαν και αυτό. Και αυτό που λέει ο Γιώργος. Κάτσε, ο ξυλοδαρμός πώς άρχισε? Έτσι απλά σας πλησιάσαν, ήσασταν απέναντι από τον τζαμί και περιμένατε να τελειώσει η βροχή και ήρθαν κάποιοι και σας πλάκωσαν. Τελείωσε η βροχή. Μάλιστα. Και στήθνανε την κάμερα τα παιδιά στον δρόμο για να κάνει το περπάτημα. Για να αυτή του βαδίσματος. Δεν είχε ξεκινήσει καν. Παίρναμε οδηγίες από τη βοηθό σκηνοθέτη. Και άρχισαν να εμφανίζονται όλο και περισσότερο. Ήρθανε πρώτα δύο μικρά, γύρω στο 15-16 χρονών, πόσο ήταν. Τι κάνετε εδώ? Φυσικά γέλασε ο Γιώργος, γιατί λέει από χτες μιλήσατε με τον Ευθυμιάδη ότι θα ερχόμαστε εδώ για αυτές τις σκηνές και το ξέρετε. Ναι. Ξέρετε, λέει, εμείς είμαστε μουσουλμάνοι. Δεν προλαβαίνει να πει ο Γιώργος και εμείς Έλληνες και δέχεται την πρώτη γροθιά, εγώ τη δεύτερη. Δηλαδή με το που είπατε είμαστε Έλληνες, φάγατε γροθιά. Ναι, δεν προλάβαμε καν να το Έλληνες, το ναι, έφαγε την πρώτη μπουνιά ο Γιώργος. Να κάνω μια ερώτηση, συγγνώμη. Επειδή είδα πριν το ρεπορτάζ, το οποίο λέγατε ότι ισχυρίζεται την πλευρά των ηθοποιών ότι όταν έγινε η βροχή μπήκατε στο τζαμί. Δεν μπήκατε στο τζαμί. Δεν πήγαμε στο τζαμί. Πήγαμε σε ένα κιόσκι στον απέναντι δρόμο. Σε τι απόσταση? Για να προστατευτούν από την βροχή. 100 μέτρα. Α, δεν μπήκατε μέσα στην αυλή του. Δεν αυλή του τεμένου. Ούτε στην αυλή του τεμένου, παιδιά. Έχετε πάει στον Εχήνο, κυρία μου, συγχωρείτε. Απέναντι από το τζαμί υπάρχει ένα κιόσκι. Κατάλαβα. Σε ένα δρόμο που είναι 50 μέτρα, πόσο να το πω.
Εμείς δεν είχαμε καμία δουλειά. Το λέω διευκρινιστικά, γιατί φαντάζομαι είναι τελείως διαφορετικής τάξης μεγέθους θέμα να έχετε μπει μέσα στο τζαμί. Μα καμία σχέση. Με το τζαμί δεν είχε και κάλυψη να μπούμε κάπου να φυλαχτούμε από τη βροχή. Πήγαμε στο κιόσκι, σε ένα πάρκο που είχε ένα κιόσκι. Σε ένα μικρό παρκάκι. Ναι. Τέλος πάντων, μετά άρχισε να γίνεται πολύ βάρβαρη επίθεση, γιατί ξαφνικά ερχόταν από το πρώτο στενό 5 άνδρες. Ναι. Από δεξιά μας 20, από πίσω 30. Mm-hmm. Και κάνανε ένα κλειό, mm-hmm. όπου αρχίσανε να μας χτυπούν και οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Φυσικά, όπως είπα και στη δίκη εχθές, δεν μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε τους υπόλοιπους, γιατί από ένα σημείο και μετά, όταν δέχεσαι τέτοια επίθεση. Βαράγανε πολύ. Κρύβεις το πρόσωπό σου, γιατί ήδη μας είχαν πάρει τα αίματα. Γροθιές, κλωτσιές. Λοιπόν, μας είχαν φύγει τα μισά μαλλιά, τα μισά μας ρούχα. Ξεμαλιάσματα. Βέβαια, θυμάμαι τις ξεσχίσματα ρούχων. Που μας ασελγίσανε πάνω μας, εμένα και στη Διάνα, τι της κόρης, τη σύζυγη του. Ασελγίσανε πάνω μας, μας βάζανε ποιοι? Χέρι. Ποιοι? Εκεί, οι κάτοικοι της περιοχής, οι άντρες. Yeah. Όπου πρέπει να σου πω ότι ήταν μόνο άντρες. Οι μουσουλμάνες βλέπανε το θέμα από τα μπαλκόνια τους, ναι. με τις μπουρκες, ξέρεις, βλέπαμε κάτι μάτια μόνο. Ναι. Και κατάφερε να φυγαδευτώ στο αμάξι. Είναι ένας είδους βιασμός αυτό, έτσι όπως το λες, σας ελγίσαν πάνω μας και πιάνανε τα απόκριφα γνώμη, σημεία σας, εννοείς. Ήταν αισχρό. Αν με ρωτήσεις είναι βαρύ, τι δηλαδή, πιο βάρβαρο αυτό. Έχω ζήσει ως τώρα, δεν έχω ζήσει κάτι πιο βάρβαρο. Μάλιστα. Για να μας μιλήσει ο κύριος Φούρναρης. Ναι, καταρχήν νομίζω ότι είναι στη γραμμή μας ο κύριος Κυριάκος Φούρναρης. Καλησπέρα, μας ακούτε? Διευθυντής παραγωγής τότε στο σύριαλ αυτό Αρχιπέλαγος. Μας ακούτε? Καλησπέρα σας, μας ακούτε? Ναι, μας ακούει. Φτιάξτε τη γραμμή και θα ο μπει Κυριάκος, σε βέβαια, λίγο. Έχει δεχτεί και ναι. ο Κυριάκος ναι. πολύ, πολύ ξύλο. Δηλαδή, είχε ανοίξει το κεφάλι του γιώτας, πάντων ήταν λίγο βάρβαρες, πολύ βάρβαρες στιγμές. Ναι, πάμε λίγο τώρα, τι έγινε μετά, δεν μπορούσατε να φυγαδευτείτε, σας είχαν μπλοκάρει το δρόμο, να μην μπορέσετε αλήθεια, να γλιτώσετε. Εκτός από το άλλο, μας πήραν και τις τσάντες και ό,τι κρατούσαμε. Ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, μου έλεγε η μητέρα μου ότι ξαφνικά βλέπω στην τηλεόραση φωτογραφίες που τους πιάνουν μουσουλμάνοι στα χέρια. Ναι. Γιατί είχα μια-δυο φωτογραφίες μέσα στην τσάντα μου. Μάλιστα. Τα κινητά μας, αυτά όλα, όλα, όλα. Ναι, ναι. Και έχετε τραπεί σε φυγή. Αφού μας εγκλωβίσανε και μας χτυπούσανε. Είχα το κλειδί από τον Κυριάκο του Φούρναρη, το αμάξι που ήταν στα 50 μέτρα παρκαρισμένο. Να πω συγγνώμη, ένα καλησπέρα και στον κύριο Ντεντέ, δημοσιογράφος. Καλησπέρα, μας ακούτε? Με τις γραμμές έχουμε καλησπέρα. Πρόβλημα. Γεια σας, κύριε μου, σας ακούμε Μόνο τώρα. Μόνο τη φωνή σας δεν μπορώ να την πάρω. Εσείς δεν μας ακούτε καλά, εννοείτε. Mm. Μας ακούτε, πείτε μου. Από πολύ βαθιά σας ακούω, αν μπορείτε να ακούσω τη φωνή σας. Μάλιστα. Για φτιάξτε λίγο τις συνδέσεις, παρακαλώ, στο κοντρόλ, για να μπορέσει να μπει και ο κύριος Δεντέ στη συζήτησή μας και να αξιολογήσει όλα αυτά που ακούγονται. Πείτε μου, συνέχισε, Δεσποινά. Λοιπόν, μετά από όλο αυτό, που το μακελαίο και το φοβερό ξύλο, mm-hmm. κατάφερα στα 4, σερνόμενη, mm-hmm. να μπω στο αμάξι του κύριου Φούρναρη. Ναι. Και πατούσα κόρνα στους υπόλοιπους για να δουν ότι κάποιος είχε βρει μια διαφυγή για να έρθουν και οι υπόλοιποι σε μένα. Ένας-ένας μέσα από το χάος, όσο ήμουν μες στα μάξι δε, έρχοταν και πατούσα πάνω στο καπό. Με κρουμπιά. Τώρα μας ακούτε? Τη συζήτηση που κάνουμε την ακούτε, κύριε Ντεντέ? Τώρα την ακούω, αλλά λίγο αυξήστε μου την ένταση λίγο για να την ακούω καλά. Σας ακούνε και φαντάζομαι θα το κάνουν τώρα από το κοντρόλ. Μόλις μας ακούτε κανονικά, είναι η περιγραφή που μας κάνει. Ακούγομαι? Σας ακούω πολύ. Ωραία, καλά. Η κυρία Μύρου, από όλη την εμπειρία που έζησε, γιατί ήταν η πρωταγωνίστρια του σύριαλ και έφαγε για το περισσότερο ξύλο, θα θέλαμε και τη δική σας δήλωση σχετικά με όλα αυτά που ακούτε και που συνέβησαν εκεί. Καταρχήν, στο γιατί προέκυψε το πρόβλημα και γιατί υπήρξαν αυτές οι αντιδράσεις. Να σας πω. Μισό λεπτό να ολοκληρώσει ναι. όμως. Γιατί έτσι, λίγο πολύ, ξέρετε έτσι κι αλλιώς τι έχει γίνει. Ναι. Και έχουμε και τη δίκη προχτές, να δούμε ποια ήταν και τα αποτελέσματα ναι, από τη δίκη ναι, ναι. για να κάνουμε την κουβέντα. Λοιπόν, μετά από όλο αυτό, αφού μπαίνω στο αμάξι, άρχισε στο αμάξι να δέχομαι τη συνέχεια όλου αυτού. Δηλαδή, να ανεβαίνουν πάνω στο καπό, να προσπαθούν να σπάσουν. Εσύ στο αμάξι εμόφερτη για να οδηγήσει να φύγει. Πώς όχι, να φύγεις? Όχι, 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 δεν θα έφευγα εγώ. Περίμενα να έρθουν και οι άλλοι μέσα. Για να προφυλαχθείς. Δεν οδηγώ. Μάλιστα. Δεν οδηγώ. Ναι. Λοιπόν, για να γλιτώσεις. Τι έκανες, κλείδωνες για να μην μπουν μέσα? Κλείδωσα φυσικά όλες τις πόρτες. Ρωτώ τέτοιες λεπτομέρειες, γιατί άλλο να τα ακούμε από κάποιον που το ζήσε και άλλο να είσαι εσύ να το έχεις πάθει και να νιώθεις αυτή την τρομοκρατία. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι και λίγο ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Μα δεν είναι. Κάναμε ένα μήνα και ακόμη και τώρα, αν με ρωτήσει, εγώ χτες στη δίκη και βλέποντας τα πρόσωπά τους, μου είχε πιάσει ένα τρέμολο κάποια στιγμή, γιατί. Όταν σου έρχονται αυτές οι άσχημες μνήμες. Τελικά γλιτώσατε
Τελικά άρχισαν ένας-ένας να έρχονται επίσης ματωμένοι στο αμάξι. Ποιοι παρενέβησαν και τελείωσε όλη αυτή την Διάνο, ιστορία. Ότι την τραβούσα με μεγάλη δυσκολία να τη βάλω μέσα. Νομίζω έχει μπει και ο Κυριάκος. Την τραβούσαμε μέσα και την τραβούσαν έξω. Τις είχαν κατεβάσει το παντελόνι και όλα αυτά. Ήταν που τους πείραξε όλο αυτό με τα ήθη και τα έθιμα. Και θυμάμαι ότι μπήκαν όλοι χάλια, τρέμαμε. Πήρε το αμάξι στο τέλος ο Γιώργος ο Βογιτζής με ανοιχτά αίματα. Θυμάμαι τον έβλεπα από πίσω το κεφάλι του. Τα χάλια ο Γιώργος, όπως και όλοι μας. Και προσπαθήσαμε να διαφύγουμε από κάποιους δρόμους, διαπιστώνοντας ότι μας είχαν κλείσει τους δρόμους επίσης με αμάξια. Για να μην στα πολυλογώ, καταλήξαμε σε ένα χωματόδρομο. Που κατέληξε σε ένα μονόδρομο, σε ένα καταφύγιο πάνω στο βουνό. Και έτσι γλιτώσατε. Όπου εκεί ήρθε και μας κλείσανε με αμάξια μπρος και πίσω ο ημάμις, ο Μπέης και τα λοιπά. Και μας υποσχεθήκαν ότι θα μας γυρίσουν με ασφάλεια στο αστυνομικό τμήμα. Έγινε. Τους είπαμε λοιπόν ότι αφού πήρατε την κασέτα, αφού είδατε ότι δεν έχουμε γράψει τίποτα, είναι κενό το τέιπ, αφού μας βλέπετε ντυμένους και μας σκίσατε τα ρούχα, αφήστε μας να φύγουμε, να πάμε στην Ξάνθη. Λοιπόν, το αποτέλεσμα. Μας γυρίσανε στο τμήμα, ήταν βέβαια μόνο δύο αστυνομικοί που δεν ξέραν ποιον να πρωτοσώσουν. Ο Όχλος είχαν μαζευτεί και τα γύρω χωριά. Υπήρχε ένας φοβερός φανατισμός, δεν θα ξεχάσω. Ουρλιάζοντας, κάτι μηνύματα δηλαδή. Απίστευτα. Θέλαν τις γυναίκες. Τι φωνάζανε, βγάλτε τις, δεν... τις πει έξω. Θέλαν μόνο τις γυναίκες. Μετά από όλο αυτό το λιντζάρισμα που δεχτήκαμε. Και στο τμήμα όταν φτάσαμε. Για να μπούμε μέσα, αυτός ο Όχλος είχε κατακλείσει γύρω-γύρω το αμάξι. Το κουνάγανε και έτσι για να μας το φέρουν και τούμπα. Την έχουμε καταλάβει πολλά, την κατάσταση. Πολλά, πολλά. Ότι, έτσι, δεν νομίζω ότι... και να συνεχίσεις και πιο επώδυνο για σένα είναι και... Έκαναν ένα κλειό οι άνθρωποι εκεί πέρα για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στο τμήμα ένας-ένας. Εκεί γίνανε οι μηνύσεις. Ενώ μας ερχόταν πάλι διάφορα αντικείμενα στο κεφάλι μας όπως περνάγαμε μέσα. Τον κύριο Ντέτο το θυμάμαι μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Α, μάλιστα. Μας μαζέψανε σε ένα δωμάτιο μαζί με το συνεργείο, πώς ήμασταν, 20-25 άτομα. Και με ένα συνεργείο της ΕΡΤ που ήρθε να μας πάρουν συνεντεύξεις, θυμάμαι τότε, που είχαν φάει και αυτοί ξύλο. Και είχαμε φυσικά, όπως καταλάβεις, τρομοκρατηθεί, παίρναμε τηλέφωνο για βοήθεια κτλ. Ναι. Κανείς δεν πίστευε ότι είχε πάρει τέτοια έκταση το θέμα. Μάλιστα. Ώσπου για να φύγουμε από εκεί στο τέλος, κατάφερα και μας βγάλανε μόνο τα ΜΑΤ. Κύριε Ντεντέ, γιατί πήρε τέτοια έκταση το θέμα, κατά τη γνώμη σας? Μας ακούτε? Ναι. Γιατί πήρε τέτοια έκταση το θέμα? Να σας πω, κυρία Δούζα, αν επιτρέπετε έτσι... Εσείς ως δημοσιογράφος ξέρετε όλο το ρεπορτάζ. Εξηγήστε μας και εμάς. Γιατί... Θα σας εξηγήσω. Γιατί αυτές οι αντιδράσεις, γιατί να φτάσουμε... Κυρία Δούζα, ακούστε με. Σας ακούω, ακούστε. Ναι, ναι. Το συνεργείο βρισκόταν επί τρεις μέρες στον Εχήνο. Έτσι ή όχι? Επί τρεις. Εγώ γνωρίζω να σας πω, δεν θα πιάσουμε τώρα την κάθε παραμικρή λεπτομέρεια. Πάμε, σας παρακαλώ, στην ουσία, γιατί ο χρόνος κυλάει. Ακούστε με, κύριε Βρούζα, είναι πολύ σημαντικό απλά πράγματα. Τρεις μέρες ήταν εκεί. Όλο το χωριό τους άνοιξε τα σπίτια τους. Τους καλώς ήρθε, τι κάνετε, πώς είστε, τους βοήθησα. Και την τελευταία μέρα όταν έγινε, δηλαδή δεν έγινε στα καλά καθούμενα. Η υπόθεση, εγώ δεν ήμουν στο τζαμί για να ξέρω το τι έγινε εκεί. Μάλιστα. Εγώ καλή την πίστη θα θέλω να πιστεύω όπως τα είπε η κυρία Μύρου. Ωραία. Εσείς από το ρεπορτάζ, λέω, πείτε μας, έχει περάσει τόσος καιρός. Έγινε και η δίκη προχθές, θα δούμε ποιο ήταν το... Αντούλ, εγώ ξέρεις τι γνωρίζω. Συγγνώμη, Άννα. Το θέμα, σας το λέω άλλη μια φορά. Το θέμα, το τι έγινε στο τζαμί, το ξέρουνε το συνεργείο και τα δυο, τα πρώτα πιτσιρίκια, οι 16χρονοι, 17χρονοι, οι οποίοι ήρθαν και ειδοποίησαν στο κάτω τζαμί ότι γίνονται, προσπαθούν να γίνονται γυρίσματα μέσα στο τζαμί με ημίγυμνες γυναίκες. Αυτό ήταν το θέμα το οποίο άναψε όλη την υπόθεση. Και πώς εξηγείτε που οι κασέτες δεν έχουν καθόλου υλικό? Κοιτάξτε, μα δεν σας λέω εγώ τι έγιναν. Σας λέω ότι τα δύο πιτσιρί και οι δύο νεαροί, οι οποίοι ήρθαν και ειδοποίησαν το κάτω τζαμί όπου γινόταν θρησκευτική τελετή, ότι στο επάνω τζαμί, λέει, προσπαθούν να κάνουν γυρίσματα και οι μη γυμνές γυναίκες μπήκαν στο τζαμί. Αυτή ήταν η πληροφορία που πήγανε στο κάτω τζαμί και από το κάτω τζαμί βγήκε όλος ο κόσμος, 700-800 άτομα, πηγαίνοντας προς το πάνω τζαμί, το οποίο είναι γύρω στα 200 με 300 μέτρα. Στο ενδιάμεσο από τα καφενεία μαζεύτηκε ο κόσμος τι γίνεται. Να σας πω, όλα αυτά που μας περιγράφετε, επειδή ακούσατε δύο παιδάκια 15 και 16 χρονών να ισχυρίζονται κάτι που από εκεί και πέρα φάνηκε ότι δεν είχε συμβεί. Κοιτάξτε, αυτό προσπαθώ να σας πω. Εγώ δεν ήμουνα εκεί. Εγώ ήρθα με τον βουλευτή Ροδόπη στον Ιλχάν Αχμέτ στον Εγίνο,
Μετά από 2,5-3 ώρες, όταν ειδοποιήθηκε ο βουλευτής ότι υπάρχουν πρόβλημα στον εκείνο, σηκώθηκε από την Κομωτινή και πήγαμε στον εκείνο. Και η πρώτη μας δουλειά, όταν φτάσαμε στον Ωραία, εσείς δεν είσαστε εκεί. Όχλος, κοιτάξτε, ένας όχλος. Αυτά τα ξέρουμε, γι' αυτό σας διακόπτω. Ξέρουμε τι έγινε και βλέπουμε και τις εικόνες. Εγώ ρωτώ το εξής. Πώς αξιολογείτε τώρα πια εσείς, κατά τη γνώμη σας, όλο αυτό που συνέβη, διότι είτε είπανε κάποια παιδάκια τι επρόκειτο να γίνει, είτε είπανε το οτιδήποτε και θα μπορούσε ο καθένας να ισχυρίζεται το οτιδήποτε, απεδείχθη ότι δεν υπήρξε, καταρχήν δεν είχε γυριστεί καμία σκηνή. Άρα αυτό δεν πρόλαβε να γίνει το παραμικρό. Όταν μπήκαμε με τον βουλευτή μέσα στο αστυνομικό τμήμα του Εχήνου, ο αστυνομικός διοικητής ενημέρωσε τον βουλευτή για το τι έγινε. Και ο κύριος ο διοικητής ο ίδιος λέει, με όχι κόσμια προβολή, μία από τις ηθοποιούς, ήρθε εδώ και εδώ άλλαξε, λέει, την ενδυμασία της. Δεν ήταν κόσμια ενδυμασία, είναι ακριβώς η δήλωση του αστυνομικού διοικητού. Ο αστυνομικός διοικητής του Εχήνου. Ξέρετε αν κατέθεσε το ίδιο και στη δίκη. Ο αστυνομικός διοικητής του Εχήνου, ξέρετε. Εσύ όμως δέσμε να ήσουν στο δικαστήριο. Λοιπόν, Αμπτούλ, ενημερωτικά θα σου πω ότι ο αστυνομικός διευθυντής ακριβώς εχθές. Διοικητής. Είπε τα ίδια που λέω εγώ τώρα. Ότι η κοπέλα φορούσε ένα μαύρο παλτό και από μέσα και τα ρούχα και τις τα σκίσανε όλα. Μάλιστα. Αν δεν μείνουμε στις λεπτομέρειες, γιατί εγώ δεν θέλω άλλο να σας πιέσω, αν δεν θέλετε τελικά να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας. Για να μπείτε στην ουσία, αφήστε τις λεπτομέρειες, πώς το κρίνετε όλο αυτό. Στα καλά καθούμενα. Ναι, τι κρύβει από κάτω, κύριε Τεντέ, είναι προσβολή θρησκευτικής συνείδησης, είναι η εχθρότητα που υπάρχει ανάμεσα. Εάν οι δεσποινίδες, οι κυρίες πήκανε ή προσπάθησαν να μπουν στο τζαμί, οι μη γυμνές, όπως το λένε, ή με το παλτό και από κάτω αραχνοήπαντο ρούχο, αυτή ήταν ακριβώς το ρούχο το οποίο φορούσε. Και στη συνέχεια των συστημάτων, αυτή είναι μια προσβολή, κατάφερε προσβολή της δεσμευτικού συναισθήματος. Μην ξεχνάτε ότι είναι ένα μειονοτικό, αποκλειστικά μειονοτικό χωριό μουσουλμανικό. Το ξέρω. Τίποτε παρά, ούτε ένας χριστιανός δεν υπάρχει μέσα στο χωριό. Και αυτό τι από σημαίνει. Από τις πιο άγιες μέρες του Ραμαζιανιού αυτό... έρχεσαι και δημιουργείς ένα τέτοιο ζήτημα. Μα έχεις αποδείξεις γι' αυτό που λες. Πώς το λέγεις τόση ώρα, χωρίς στοιχεία, μπορείς να μου πεις. Πώς μιλάς στον αέρα. Ακούστε με, κυρία Μύρο, λίγο, μισό λεπτό. Εσείς οι ίδιοι, αμέσως μετά τα γεγονότα, όταν κατέβηκε εγώ στην Αθήνα και γυρνούσα από κανάλι σε κανάλι. Ναι, εγώ δεν γυρνούσα γιατί μου έσαι Μελανιές. Εγώ βγήκα μετά από ένα μήνα. Ακούστε με λίγο. Ακούω, Αμπτούλ. Ποιος σεναριογράφος βγήκε στις τηλεοράσεις και είπε ότι δεν υπήρχε σενάριο για γυρίσματα στον εκείνο. Για ερωτική σκηνή, αυτό που λέτε στο τζαμί, βρε Αμπτούλ, λέμε. Ότι δεν υπήρχε τέτοια σκηνή. Αμπτούλ, ένα λεπτό. Νομίζω ότι χάνουμε παντελώς την ουσία του θέματος. Ακριβώς. Η Ελλάς, μα αυτός ίσως είναι και ο στόχος. Η Ελλάς είναι κράτος δικαίου. Τα δε χωριά της Θράκης δεν έχουν άλλη νομοθεσία από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ελλάδα είναι και εκεί. Εγώ λοιπόν να δεχτώ. Δεν σημαίνει ότι είναι μουσουλμανικό χωριό. Να ολοκληρώσω. Εγώ ξεκινάω με αφετηρία ότι υπήρξε προσβολή του θρησκευτικού συναισθήματος. Ναι. Εγώ δέχομαι ότι δεν από μας τα λέει η κυρία Μύρου, αλλά υπήρξε προσβολή. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα κατέβει το χωριό της Φάξης. Μα πώς το δικαιολογείς αυτό το πράγμα. Αυτό είναι λες και είμαστε στο Μεσαίωνα. Μα τόση ώρα τώρα το λες ότι το καταγγέλεις αυτό. Και τώρα και πριν 2 χρόνια. Ξεκινάμε λοιπόν με αφετηρία. Ξεκινάμε με αφετηρία. Αμπτούλ. Αμπτούλ, ένα λεπτό. Ξεκινάμε με την αφετηρία ότι κάτι περίεργο συμβαίνει εάν υπάρχει περιοχή της Ελλάδος όπου για προσβολή θρησκευτικού συναισθήματος οι άνθρωποι βγαίνουν στον δρόμο να λιτζάρουν. Αυτό θα έλεγα το ίδιο αν επρόκειτο σε χριστιανική περιοχή. Δεν έχει για μένα διαφορά. Στην Ελλάδα, εάν προσβάλλουν το θρησκευτικό συνέστημα, πας στο δικαστήριο και δεν προσέβαλα το θρησκευτικό μου συνέστημα. Δεν κατεβαίνεις με μπουνιές, με κλωτσιές, με τα υπόλοιπα για να βρεις το δίκιο σου. Γιατί τότε καταργούμε το κράτος. Δεν υπάρχει. Το ένα είναι αυτό, αλλά υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα, στο οποίο ειλικρινά δεν ξέρω βεβαίως αν και πώς θα απαντήσεις. Θεωρείς ότι υπάρχει μία εχθρότητα ανάμεσα στις δύο κοινότητες? Όχι. Μιλάω για χριστιανική και μουσουλμανική. Και θέλω να σου πω, το λέω αυτό γιατί είχαμε παρακολουθήσει, θέλω να το δείξουμε και σήμερα ένα πολύ μικρό απόσπασμα από την εκπομπή του Μάκη του Τριανταφυλόπουλου, που βλέπουμε τον Μουφτή να λέει «Τούρκος μόνο με Τούρκο φίλος γίνεται». Θέλω να το δούμε 2 λεπτά. Εσύ σου να παρών σε εκείνη την συνέβρεση. Για πάμε να το δούμε αυτό. Όταν η συμφωνή Ικμάν gerekmektedir. Yıkmak için hareket etmemiz lazım. Önce birliğimizi muhafaza etmemiz lazım.
Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur bilmek lazım. Bunu böyle anlatmak ve uygulamak lazım. Μάλιστα. Ο Τούρκος μόνο με Τούρκο μπορεί να γίνει φίλος. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ανάδελφο. Πώς μπορεί να νιώθουν οι δύο λαοί όταν υπάρχουν άνθρωποι... Να σας πω. Πολιτικά ή θρησκευτικά πρόσωπα τα οποία προφανώς πυροδοτούν μια εχθρότητα. Δεν ξέρω αν αυτό αντιπροσωπεύει τους δύο λαούς. Το ανάδελφον έθνος του κυρίου πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Σαρτικά, το θυμάστε. Το οποίο είπε για τους Έλληνες και την Ελλάδα. Δηλαδή, εάν βγήκε, επειδή βγήκε ένας και το είπε, αυτό σημαίνει ότι είναι γενικευμένο. Αμπτούλ, ο αξιότιμος κύριος Αρδετάκης... Άδωνη, σε παρακαλώ, άφησε με μισό λεπτό. Ναι, αλλά μην τα διαστρεβλώνουμε. Άφησε με μισό λεπτό. Σε μιλάμε για τον Μουχτή, μια προεκλογική περίοδο, ήταν μια προσπάθεια να εκλέξει μειονότητα έναν βουλευτή. Και μέσα σε εκείνη τη συνάντηση... Άστο αυτό, εμείς δεν βάζουμε το πολιτικό πλαίσιο. Εμείς μένουμε καθαρά στη συνύπαρξη των ανθρώπων. Ουθενά άλλου. Στη συμβίωση των ανθρώπων. Τι μας χωρίζει? Γιατί ξαφνικά τόσο ξύλο? Μου επιτρέπετε? Γιατί τέτοιες δηλώσεις? Όσο είναι ο κύριος Ντέντε παρόν, και ο κύριος Ντέντε, να το πω αυτό, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Είναι ένα πρόσωπο, θα έλεγα, από τα προοδευτικά στοιχεία της μειονότητας εκεί. Ένας μορφωμένος άνθρωπος, ναι, με μεγάλη δημοσιογραφική δράση, και εγώ την έχω παρακολουθήσει. Ωραία. Και εγώ λοιπόν, πρέπει, έχει πολιτική διάσταση ο Τούρκος, δεν κάνει φίλο παρά μόνο Τούρκο? Εγώ δεν θα μείνω εκεί, επειδή δεν θέλω να μένω σε αυτά που μας χωρίζουν. Μάλιστα. Έχει σίγουρα, αλλά δεν θέλω να μείνω σε αυτό καθόλου, διότι ξέρετε, ο στόχος και εμένα ως βουλευτού, αλλά πιστεύω όλων των Ελλήνων πολιτικών, είναι πώς θα βρούμε έναν τρόπο να συμβιώνουμε με την μειονότητα, σεβόμενοι εκατέρωθεν τις ιδιαιτερότητές μας. Αυτό όμως που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και για μένα είναι μείζον πολιτικό θέμα, είναι το εξής. Ενώ για όλους εμάς τους υπολείπους Έλληνες πολίτες ισχύουν οι νόμοι του ελληνικού κράτους, για την μουσουλμανική μειονότητα κατά ένα περίεργο τρόπο ισχύει ο μουφτής και το ισλαμικό δίκαιο. Αυτό το θεωρώ παντελώς απαράδεκτο. Δηλαδή ο θρησκευτικός ηγέτης, ο μουφτής, έχει δικαιοδοσία σε διαζύγια, έχει δικαιοδοσία σε κληρονομιές, έχει δικαιοδοσία δικαστική. Αυτό ξέρετε είναι κατάλοιπο μεσαιωνικό. Στην Τουρκία δεν ισχύει. Στην Τουρκία έχουν, και το πει ο κ. Ντέντε, κοσμικό δίκαιο. Έχουν δικαστήρια δηλαδή από κοσμικούς. Στη Θράκη την ελληνική έχουμε επιτρέψει να έχουμε δίκαιο που έχουν οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Αυτό είναι τρομερό θέμα. Και είναι πρωτίστως θέμα ρατσισμού εναντίον της ίδιας μειονότητας, κυρία Δρούζα. Διότι ενώ εμείς όλοι οι υπόλοιποι εξελισσόμεθα και πηγαίνουμε στην Ενωμένη Ευρώπη του 2007, έχουμε καταδικάσει αυτούς τους ανθρώπους δήθεν σε ένα πλαίσιο σεβασμού θρησκευτικής ελευθερίας να ζουν στο μεσαίωνα και να έχουν μουφτή, να έχουν ανθρώπους που τους λένε πρέπει να έχετε τις γυναίκες κλεισμένες στο σπίτι, να έχουν ανθρώπους που πάνε τα δύο παιδιά και λένε κύριε είναι δύο, με προσβάλλουν το συνέστημα και να κατεβαίνουν όλο το χωριό να λιντσάρει. Αυτά πρέπει να τελειώσουν στην Ελλάδα το 2007. Όταν ένα χωριό κατεβαίνει να λιντσάρει ένα συνεργείο ενός σύριαλ, τότε πώς μπορούμε να νιώθουμε καλά, να ανέβουμε εκεί, να περάσουμε κάποιες μέρες. Έχει κάποιο σύριαλ που γυρίστηκε εκείνη την εποχή και ο κόσμος άνοιξε τα σπίτια του για αυτό το σύριαλ. Αγαπηθήκανε. Όταν μέσα στην Κομωτινή δεν πήγανε σε μειονότητα. Ίδιοι άνθρωποι είναι. Ναι, όμως εμείς πήγαμε σε ένα μέρος που δεν υπήρχε. Κοίταξε, εγώ σας άφησα να μιλήσεις για ξύλο, για καρούπαλα, για αίματα. Μα λες κάτι και δεν έχω ανοίξει το στόμα. Έγιναν αυτά. Πρέπει κι εγώ. Τι να κάνει όμως, αυτά έζησε, αυτά έπαθε. Λέει άλλο πράγμα τώρα. Να μιλήσω ή να σταματήσω να κάτσω να ακούσω? Όχι, βεβαίως. Αυτά μπορεί να και να μην απαντήσω. Ναι, αλλά καρούμπαλα το λες με έναν τρόπο σαν να λέει παραμύθια, κατάλαβες. Όχι, καρούμπαλα δηλαδή είπε αίματα και το κεφάλι είχε μελάνια στο μάτι και στο αυτά και δεν μπορούσε να βγει στα κανάλια από τα καρούμπαλα και από τα μελανιές. Λοιπόν, την ίδια στιγμή γυρίστηκε και άλλα σύριαλ. Και άλλα, όχι μόνο ένα. Και ο κόσμος είχε λατρέψει τους ποιοποιούς. Τους μέσα σε ελληνική κοινότητα, όχι στο... σε μουσουλμανική. Εντάξει, δεν είναι τώρα... Και χτες στη Θεσσαλονίκη που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, γιατί ήταν τα μάτα από δίπλα. Δηλαδή αυτό μου λες τώρα. Μόνοι τους, ναι. Την άλλη φορά μου είπατε ότι δεν ήταν εστημένο. Τελικά στη δίκη... Πήγατε... Να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν με ενδιαφέρει ως πολιτικό θέμα. Εσείς ως Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδος, θέλετε να ισχύουν για σας οι νόμοι του Κορανίου, το Ισλαμικό δίκαιο ή οι νόμοι της ελληνικής πολιτείας? Οπουδήποτε. Εσείς ως μουσουλμάνοι. Κοιτάξτε να δεις. Όταν είμαι μουσουλμάνος και ζω σε κοσμικό κράτος. Σε μουσουλμανικό κράτος. Άλλο, εδώ στην Ελλάδα μιλάμε τώρα. Εδώ στην Ελλάδα είναι άλλη συζήτηση. Όχι, εδώ στην Ελλάδα εμένα μου κάνει ειλικρινά μεγάλη εντύπωση πώς επιτρέπουμε και καταδικάζουμε ένα τμήμα Ελλήνων πολιτών
Γιατί οι μουσουλμάνοι. Μα το είπε αυτό. Έλληνε. Να ζουν χίλια χρόνια πίσω. Το είπε αυτό. Το κατάλαβα και το άκουσα. Σου λέω τώρα, όταν λέμε ότι ο μουφτής έχει δικαστικές αρμοδιότητες, τι είναι. Είναι σαν να λέμε ότι θα πάμε στο Χριστόδουλο για να μας λύσει τα κληρονομικά μας. Αυτό είναι. Κύριε Αντρούζα, ναι. Κοιτάξτε, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, χωρίς να το γνωρίζει, χωρίς να έχει πρόθεση, παραπληροφορία αυτή τη στιγμή. Δέχομαι να ζητήσω και συγγνώμη. Από το 1983, από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου θέσπισε τον νόμο του πολιτικού γάμου. Και έγινε ισότιμος ο γάμος του πολιτικού με το θρησκευτικό, έχει την επιλογή, όπως έχει την επιλογή η χριστιανική οικογένεια, να πηγαίνει και να κάνει το γάμο της στην εκκλησία και στον παπά με το κουμπάρο, και έχει και απ' την άλλη το δικαίωμα να πάει στο Δήμο να κάνει το πολιτικό του γάμο. Ακριβώς τα ίδια δικαιώματα ρωτήσω, έχει. Δεν είναι έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ακούστε με να ολοκληρώσω. Ακούστε με να ολοκληρώσω. Ναι. Όποιος εκτέλει, πάει στον μουφτή, όποιος θέλει πάει στο Δήμο. Να σε ρωτήσω κάτι, Αντούλη. Η πλειοψηφία, το 95% ελληνικού λαού, πάει στον παπά και πάνε το γάμο του, ακριβώς το κανείς ίδιο. Κανείς δεν σας είπε να μην πάτε στον μουφτή να μαντευτείτε. Εγώ δεν είπα κανένα αυτό. Κανείς δεν είπε να μην πάτε να παντρευτείτε στον μουφτή. Εγώ άλλο λέω. Στην Τουρκία, στην Τουρκία. Στην Τουρκία, τον μουφτή είναι ο γάμος. Ακούστε λιγάκι τώρα. Θα σου πω συγκεκριμένο πράγμα. Στην Τουρκία, τον μουφτή τον διορίζει το κράτος. Και δικαστής είναι το δικαστήριο. Στην Θράκη, το προξενείο, θέλει να τον εκλέγετε μόνοι σας και βγαίνετε σε αυτό μουφτής. Και εφαρμόζει Ισλαμικό δίκαιο. Αυτό είναι σωστό για σένα. Άδωνη μου, πρόσεξε, να σου απαντήσω. Δεν το επιβάλλει το προξενείο. Το επιβάλλει η ελληνική νόμη. Όχι. Οι ελληνικοί νόμοι διορίζουν μουφτή από το ελληνικό κράτος. Κάποιοι από εσάς πάνε και ψηφίζουν δικό του. Άφησε με ένα ολοκλήρωση. Ναι. Κοίταξε, δεν το προβλέπει η Τουρκία. Το προβλέπει ο ελληνικός νόμος. Ο νόμος 2000. Τώρα δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Πήγε αλλού το θέμα. Πώς ψηφίζετε. Επειδή εγώ έχω μεγαλώσει επάνω και η μητέρα μου είναι από την Κομωτινή, δεν σου κρύβω ότι εχθές πηγαίνοντας πάνω για τη δίκη αυτή, έλεγα από μέσα μου και το πίστευα κιόλας, μακάρι να αναβληθεί. Δεν σου κρύβω το εξυπλάγι που έγινε. Πάμε γιατί να δούμε τι έγινε. Καταρχήν, πες μας, σε παρακαλώ, τι έγινε εκεί. Ήσασταν εσύ και ο Θανάσης Ευθυμιάδης, σαν μάρτυρες. Ναι, τέλος πάντων, αναγνώρισε το. Ήρθαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι. Ναι, ναι, μάλλον να δούμε το βίντεο και να μας συμπληρώσεις. Να δούμε το βίντεο με την δίκη που έγινε προχθές. Πάμε. Καπετάνιε. Σενί λεμπερα μπέργκελε τζέμ. Πού να έρθεις. Εκεί που πας. Τρίτη, 23 Οκτωβρίου. Το παρελθόν χτυπά ακόμη μια φορά την πόρτα των πρωταγωνιστών της σειράς Αρχιπέλαγος. Ένα δικαστήριο στέκεται η αφορμή για να ξαναζήσουν οι πρωταγωνιστές όσα πέρασαν πριν από 3 χρόνια στον Αιχίνο Ξάνθης. Ξανά είδα τα πρόσωπα κάποιων ανθρώπων εκεί πέρα που άλλος μου είχε σκίσει τα ρούχα, άλλος μου είχε γροθοκοπήσει, άλλος μου είχε τραβήξει τα μισά μαλλιά. Εντάξει, όταν τους βλέπεις μπροστά σου ξαφνικά, παθαίνεις κάτι. Το τριμελές πλημελιωδικείο μέσα από ένα φορτισμένο κλίμα κρίνει αθώους τους 2 από τους 4 κατηγορούμενους λόγω αμφιβολιών. Οι άλλοι 2 εκδικάζονται σε ποινή φυλάξης 9 μηνών με αναστολή για παράνομη βία και διατάραξη της κοινή ειρήνης. Κάποια στιγμή κάποιος έπρεπε να τιμωρηθεί γι' αυτό. Δηλαδή, εντάξει, πώς θα το κάνουμε, χτυπάς 5 ανθρώπους. Ήταν και θέμα τύχης που κάποιος δεν έπαθε και μια σοβαρή ζημιά να πεθάνει κιόλας, έτσι, να σκοτωθεί κάποιος. Εγώ υπέστη ένα είδος βιασμού. Η Δέσποινα Μύρου, μία από τις πρωταγωνίστριες του σίριαλ, φοβάται ακόμη και σήμερα για την ζωή της. Μάλιστα, δεν διστάζει να ομολογήσει ότι αρκετές φορές στο παρελθόν ένιωθε την απειλή να την κυνηγά. Με πλησίασε ένας μουσάτος έξω από το σπίτι μου στο, να μην πω που μένα δεν θέλω, και μου είπε να προσέξετε και να σοβαρευτείτε, γιατί θα γίνουν διάφορα. Και καβάλισε μια μηχανή με σβησμένα νούμερα και έφυγε. Εγώ προσωπικά φοβάμαι πολύ, ναι. Εγώ φοβάμαι. Εγώ ζήτησα και ήρθα εδώ με συνοδεία αστυνομικών. Όπως και με συνοδεία αστυνομικών θα πάω στο αεροδρόμιο. Η ηθοποιός, όπως και άλλοι συναδελφοί της, θέλουν να ξεχάσουν. Οι δικαστικές αναμετρήσεις δεν τους αφήνουν. Παράλληλα όμως, ζητούν και δικαίωση. Η αρχή έγινε. Οι 2 καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάξης 9 μηνών και οι άλλοι 2
Ελεύθερη, ναι, λόγω αμφιβολιών. Ναι. Εν τω μεταξύ, εσύ τους είδες εκεί, τους αναγνώρισες, ναι. Τους ρώτησε, ναι, ο δικαστής. Τι, πώς μου το έλεγες χαρακτηριστικά τη σκηνή. Το δεχτήκανε. Τι, πώς τους ρώτησε, πες μου. Πες μου. Δεν γελάμε, δεν είναι για γέλια. Το ξέρω, δεν είναι για γέλια. Αλλά τώρα τι να πούμε. Πες μου, για να μην κλάψουμε, γελάμε. Αν όντως χτυπήσατε την κυρία αυτή. Ναι. Και παραδέχτηκε να τη χτύπησα. Είστε σίγουρος? Βεβαίως σίγουρος. Δικαιολόγησε για ποιο λόγο το έκανε? Όχι. Γιατί, κοίταξε, υπήρχε μία αντίφαση. Δηλαδή, γιατί ήταν γυμνές και μετά λέει τη φόρεγε και φόρεγε ένα μαύρο παλτό. Άρα δεν ήταν γυμνές. Οι άλλοι δύο. Λόγω αμφιβολιών εννοείς ότι δεν μπόρεσες, δεν θυμόσουν, ναι, μετά, και δεν ήθελες να τους. Αν ήταν μέσα στο πλήθος των 200 ατόμων. Ναι. Δεν τους. Πού να θυμηθείς και τι να πρωτοθυμηθείς. Ναι. Εντάξει, προφυλακίστηκε με 9 μήνες. Άρα για να καταλάβουμε λίγο όλο αυτό τελικά τι κρύβει από κάτω. Δεν κρύβει πολιτική διάσταση, δεν κρύβει θρησκευτική διάσταση. Κρύβει τι, κρύβει το θέμα γυναίκα και ποια είναι η άποψη των μουσουλμάνων για τις γυναίκες. Κρύβει μίσος μεταξύ Ελλήνων και μουσουλμάνων. Εδώ ο κύριος Καπανιάρης, καλησπέρα, έχετε μικρόφωνο. Δηλώνετε ότι μισούν τους χριστιανούς, μισούν τους Έλληνες. Εσείς γιατί μιλάτε βεβαίως, έτσι? Βεβαίως. Γιατί παίρνετε αυτή τη θέση, με τι εμπειρία δηλαδή? Μα κοιτάξτε να δείτε, ήμουν 22 χρόνια στα αραβικά κράτη. Συν το ότι έχω γεννηθεί και στην Αίγυπτο. Ναι. Δεν μιλάω για την Αίγυπτο, στα άλλα στα αραβικά κράτη, το οποίο εργάστηκα, Λιβύη, Σαουδική Αραβία και η Ιεμένη. Υπάρχει το μίσος φυσικά. Δηλαδή. Υπάρχει το μίσος. Αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε χριστιανό. Θρησκευτικός φανατισμός, βεβαίως, εννοείται. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή, αν θα κατέβει κάποιος χριστιανός στην Αλγερία, ναι, θα τους φάξουν. Θα τους φάξουν. Χριστιανός, ναι, θα τους φάξουν. Και πιστεύω να το γνωρίζουν οι Άραβες. Ο κύριος πρέπει να το ξέρει. Τι εννοείται τώρα, εμένα μου φαίνονται απίστευτα αυτά. Αλγερία. Να πάει ένας χριστιανός στην, στην Αλγερία, θα τον σφάξουν. Η μισή Γαλλία κάνει τουρισμό στο Αλγερία. Η μισή Γαλλία. Πού το έχετε δει εσείς αυτό? Πού το έχετε δει? Όχι, λάθος κάνετε. Λάθος κάνετε. Αλγερινός αυτή τη στιγμή, από τον καιρό που επικράτησαν οι Σουνίτες, αν δεν κάνω Σουνίτες, οι Σουίτες, δεν ξέρω ποιο από τους δύο, που επικράτησαν και το ξέρω καλά, δεν μπορεί να πατήσει χριστιανός. Και σας λέω και το εξής. Στάλθηκαν από την εταιρεία μας το 1998. Το 1998 στάλθηκαν από την εταιρεία μας στην Αλγερία να χτυπήσουν κάποιο έργο, τεχνική εταιρεία που ήμασταν. Έφυγαν άρον-άρον οι άνθρωποι. Γιατί? Γιατί κινδύνεψαν. Να. Μόνο και πότε ήταν λευκοί χριστιανοί. Κινδύνεψαν. Αυτό πάμε λίγο και θέλει να παρέμβει και κόσμο ζωντανά. Όχι, να ακούσουμε απόψεις. Όχι, κοίταξε να τώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε λίγο και τηλεθεατές και θα μιλήσετε. Καλησπέρα, ορίστε, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Είναι πολλά τα τηλέφωνα, να δώσουμε λίγο και σε εσάς χρόνο. Με ακούτε? Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, η καταγωγή της μητέρας μου είναι από Μικρά Ασία. Ναι. Είμαι 28-29 χρονών. Ναι. Έχω γνωρίσει την προγιαγιά μου, τη γιαγιά μου, τον παππού μου, όλοι αυτοί είναι πρόσφυγες. Ναι. Λοιπόν, έχω ακούσει τέλος πάντων την ιστορία τους, πώς ήρθαν εδώ πέρα. Ναι. Η γιαγιά μου πέθανε μέχρι πρόσφατα, και η θεία μου, το Σεπτέμβριο. Η μόνη κουβέντα που λέγανε για τους μουσουλμάνους, για τους Τούρκους, άτιμη φάρα. Μέχρι και να κλείσουν τα μάτια τους. Βαρύς χαρακτηρισμός, έτσι. Αυτό βλέπω και τώρα. Έχω εξαγριωθεί πάρα πολύ και βλέπω, δηλαδή βλέπω και δεν μας εξηγείτε τώρα γιατί μιλάτε, όσο και αν έχει περαστεί από την δική σας οικογένεια, γιατί μιλάτε κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι φάρα. Δεν είναι η κοπέλα δεν πήγε να γυρίσει πόρνο. Όσο ελαφριά και αν ήταν ντυμένη, δεν της άξιζε αυτή η συμπεριφορά. Τι εννοείτε, απεικονίστε μας για ποια νοοτροπία ενδεχομένως μιλάτε. Για την νοοτροπία των μουσουλμάνων. Για ποιες συμπεριφορές, τι εννοείτε τώρα, άτιμη φάρα, είναι πολύ βαριά κουβέντα. Για μένα αυτό είναι, γι' αυτό ισχύει. Από πού? Δηλαδή την Αγία Σοφία έτσι όπως την έχουν κρατήσει, τι έπρεπε να έχω. Έπρεπε δηλαδή όταν θα προσπαθώ μουσουλμάνο να τα σφάξω. Φανατισμό. Εγώ βλέπω, ακούω φανατισμό πάντως από την πλευρά σας αυτή τη στιγμή, έτσι. Φανατισμό. Εντάξει, αν ακούγατε εσείς τι έχουν περάσει δικοί μου. Μάλιστα. Και εσείς το ίδιο, αν είχαν περάσει και εσάς, η μητέρα σας και η γιαγιά σας, τα που περάσανε και δικοί μου. Να. Και ακούσετε ιστορίες από πρόσφυγες μικρασιάτες. Εσείς πώς το εξηγείτε δηλαδή αυτό το γεγονός? Τουλάχιστον εμείς έχουμε προχωρήσει μπροστά. Δεν έχουμε τέτοιες συμπεριφορές. Μιλήστε του. Σας μιλάει εδώ ένας κύριος. Ακούει βεβαίως και ακούει, έχετε μικρόφωνο. Ακούτε κύριε? Ναι. Και εμείς είμαστε μπροστά. Ποιος σας είπε ότι είμαστε πίσω? Ναι, το είδα. Ποιο λόγο? Το είδα που τους φλάκωσατε στο ξύλο. Πού έχετε βγάλει τα συμπέρασματα αυτά? Μου φάνηκε από την κοπέλα που τη μαύρισατε στο ξύλο.
Φάνηκε από το αλλού το κεφάλι που το ανοίξατε. Επειδή πήγε δηλαδή. Καταρχήν, συγγνώμη κύριε μου. Δεν ήθελε να γυρίσουν πόρνο. Τι σα προσβάλλανε δηλαδή. Εσεί δεν μα προσβάλλετε που μα πήγατε για την αγκαιρία που μα προσβάλλετε. Που έχετε βγάλει από πέρασμα αυτά. Αυτό που ήθελα να παρακαλήσω το κύριο που μιλάει, δεν ξέρω το όνομά του, να ανοίξει το ίντερνετ, να διαβάζει τι έχει γίνει, να το διαβάζεις από σοβαρός δημοσιογράφος Έλληνας, που έχουν γράψει για αυτό το επεισόδιο και μετά να μιλήσεις αν έχουν γίνει έτσι τα πράγματα ή όχι. Αν δεν σε ενδιαφέρει, να μην κατηγορήσει. Εδώ βγήκε δικαστική απόφαση. Αν δεν σε ενδιαφέρει, να μην κατηγορήσει του ανθρώπου ότι είναι άτομοι πάρα. Γιατί έχουμε πολιτισμό, εμεί έχουμε δώσει φω σε όλη την Ευρώπη. Όταν οι μουσουλμάνοι στείλανε, όταν κύριε οι μουσουλμάνοι στείλανε το ρολόι στου βασιλιά τη Ευρώπη, λέει πάρτε εδώ, είναι διάβολο μπροστά μου. Λοιπόν, τη στιγμή που δεν είχαν ακόμα μπάνια στα σπίτια αποφάσεις, του. Και τώρα μου λες τώρα ότι είμαστε άτιμοι φάρα. Εμείς τώρα που έχουμε μεγαλώσει μαζί με τους χριστιανούς, 1500 χρόνια είμαστε, δεν γνωρίζεις ποιος είναι χριστιανός και ποιος είναι μουσουλμάνος. Εσείς, γιατί λέτε μισό. Και μετά να μου πεις το εσύ τώρα ότι είμαστε άτιμοι φάρα. Συγγνώμη να πω κάτι. Είμαι δικαιολογημένος ο κ. Εξαρτητή. Δεν μίλησα για την Αίγυπτο. Πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός σοβαρός εδώ πέρα. Άλλο Αίγυπτος κι άλλοι όλοι οι άλλοι. Όχι, εμείς μιλάμε για την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος μιλάει εκτός από την Αίγυπτο. Εμείς τώρα εδώ που ζούμε στην Ελλάδα. Η θρησκεία είναι μία. Είμαστε από όλο τον κόσμο. Από Αφρική, από Αίγυπτο, από όλους τους μουσουλμάνους, το είπαμε. Λοιπόν, οι μουσουλμάνοι, γιατί Αιγύπτιοι... λες μισούν τους Έλληνες, τους Ορθόδοξους. Τους χριστιανούς, γενικά. Μα για ποιους μιλάω. Αλγερία, Λιβύη, Σαουδική Αραβία, Τινησία, συγγνώμη. Εσείς δεν ξέρετε ότι έχει την εκκλησία στη Τρίπολη. Έχει τελείως... Και στη Βανιγάζη. Στην Αίγυπτο, κυρία Αντρούζα. Είναι πολύ εύκολο να ξεφύγουμε και να κάνουμε γενικεύσεις. Δεν μιλάμε για όλους τους μουσουλμάνους. Υπάρχουν μουσουλμάνοι που είναι πολύ πιο φανατικοί, οι Ταλιμπάν, ας πούμε, ή αυτοί στην Τουρκία που σφάξαν τους Αρμένιδες, τον Χριστιανό, τον Παπά κτλ. Και υπάρχουν μουσουλμάνοι, οι οποίοι συμβιώνουν με χριστιανούς αιώνες. Μην βάζουμε γενικότητες, διότι θα ξεφύγουμε. Εδώ μιλάμε για το φαινόμενο που ένα τμήμα της ελληνικής επικράτειας, για να επιστρέψουμε, έχει εκθρέψει για κάποιους λόγους έναν ιδιαίτερα έντονο θρησκευτικό φανατισμό. Και πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Πάρτε μια ανάσα, διαφημιστικό διάλειμμα που είναι απαραίτητο. Πάντως το μεγάλο ερώτημα είναι τι μας χωρίζει, έτσι. Γιατί εμείς νιώθουμε ότι μάλλον θα πρέπει να μας ενώνουν τα πάντα. Διαφωνείτε ή συμφωνείτε σε αυτό. Μια κουβέντα τώρα χριστιανούς και μουσουλμάνους. Μια κουβέντα στο. Οι θρησκείες αυτό λένε. Αγαπάτε αλλήλους να είμαστε ενωμένοι. Εάν ο καθένας καταλαβαίνει τη θρησκεία του, ή χριστιανός ή μουσουλμάνος, δεν υπάρχει μίσος. Όμως τι μου έλεγες επάνω τώρα, αδικία. Άδωνη. Σε ρώτησα αν έχεις πάει πάνω στην Τζάντζη από μακοχώρια, μου λες. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Το είπα και πριν. Το Ισλάμ είναι μια θρησκεία. Με τα καλά στα κακά της, όπως όλες οι θρησκείες. Αλλιώς εφαρμόζεται το Ισλάμ στο Αφγανιστάν, όπου αν πας να προσγειωθείς σου λένε πρόσωπος εντυμένος, γιατί αν ας είναι η γυναίκα. Ακόμα περισσότερο στη χώρα μας. Λοιπόν, στην Θράκη υπάρχουν περιοχές, ας το πούμε έτσι, που ο θρησκευτικός φανατισμός αγγίζει τα όρια του πιο ακραίου Ισλάμ. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύει για όλους τους μουσουλμάνους της Ελλάδος. Ναι. Ξεκαθαρίζω. Ναι. Υπάρχουν όμως περιοχές που πράγματι πιστεύω εκείνος είναι μία από αυτές, ναι, που ο θρησκευτικός φανατισμός, όπως απέδειξαν και αυτά τα επεισόδια, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και τι και μας αυτό χωρίζει. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε ως κοινωνία. Δεν είναι ωραίο στην Ελλάδα του 2004 συγκεκριμένα τότε να γίνονται τέτοια επεισόδια. Και τα οποία θα ξαναγίνουν σήμερα, αν συμβεί κάτι παρόμοιο. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ναι. Τι μας χωρίζει όμως. Τι μας χωρίζει. Εγώ πιστεύω πως και η ελληνική πολιτεία έχει την ευθύνη της. Τα μυαλά, η νοοτροπία, η ελληνική πολιτεία είναι που μας ξενίζει, μας ξενίζει τους μένους. Η ελληνική πολιτεία έχει την ευθύνη της, γιατί απομονώνοντας αυτούς τους ανθρώπους, τους άφησε στο να γίνουν εξαιρετικά συντηρητικοί και να φτάσουν ορισμένα ακραία όρια. Πρέπει να υπάρχει σεβασμό ο ένας απέναντι από τον άλλον. Για να μην τι εννοείς να είμαι, αυτό είναι μια θεωρητική τοποθέτηση, σεβασία, αλλά στην πράξη λίγο να δούμε. Αν σου πω τώρα, εθέσει τους μουσουλμάνους που ζουν στην Ελλάδα. Τι λέει η θρησκεία για τους μουσουλμάνους που ζουν στην Ελλάδα. Ναι. Λένε ότι αυτή τη χώρα, αφού εσείς ήρθατε σε αυτή τη χώρα, ναι, πρέπει να σεβαστείτε τους νόμους, ναι, πρέπει να αγαπήσετε τη χώρα αυτή. Γι' αυτό έχουμε εκδηλώσει πολλές φορές ότι εμείς
Αν γίνεται κάτι εδώ στην Ελλάδα, ναι. αν έχει η Ελλάδα εχθρό ναι. και έρθει να πολεμήσει τη χώρα, εμείς θα πολεμήσουμε μαζί με τους Έλληνες, δίπλα-δίπλα. Έχουμε μπερδίσει, εγώ με τον Μάζιν έχω μπερδίσει στον ελληνικό στρατό. Πάντως και εμείς αντιμετωπίζουμε λίγο. Λοιπόν. Εμείς έχουμε ένα βίντεο, θέλω να το δεις δύο λεφτά, που ουσιαστικά. Με εγώ τώρα βλέπω βίντεο και βλέπω ότι η κυρία πολύ για ξύλο και δεν μιλήσαμε. Περίμενε, μιλάς και θα μιλήσεις κι άλλο. Είχαμε ολόκληρη ειδίκη γι' αυτό. Φοράει λοιπόν τη μαντήλα και την κοιτάμε περίεργα. Δείτε δύο λεφτά το βίντεο που είναι η Μερφάτ. Η Μερφάτ και μας περιγράφει τη ζωή της στην Αθήνα. Για πάμε δύο λεφτά να το δούμε αυτό. Άφησε πίσω την πατρίδα της. Ακολούθησε το σύζυγο και τα παιδιά της στην αναζήτηση μιας νέας πατρίδας. Η Μερφάτ βρέθηκε από την Αίγυπτο στην Αθήνα πριν 13 χρόνια. Οι μνήμες έμειναν πίσω. Η ταυτότητά της παραμένει μέχρι σήμερα ζωντανή. Η ίδια, πιστή στην παράδοση ενός λαού, προσπαθεί να μην αλλοιώσει τίποτα από όσα τη συνδέουν με τον τόπο της. Θυμάται τις πρώτες ημέρες που είχε έρθει στην Ελλάδα. Τα διάκριτα βλέμματα περαστικών που αναρωτιόταν πώς εκείνη περπατούσε μέσα στο καλοκαίρι στους δρόμους της Ομόνοιας με ένα μαντίλι να σκεπάζει το κεφάλι της. Η ίδια δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα κυκλοφορούσε ποτέ χωρίς αυτό. Εγώ έβαλα μαντίλι από 19 χρόνια. Εγώ θέλω να βάζω. Σ' αγαπώ έτσι, σ' αγαπώ να βάζω. Μ' αρέσει άμα βάζω μαντίλι. Για Ζουνίκα Μουσλιμάνου, έτσι λέει ο Ισλάμ. Μετά τις πρώτες δυσκολίες, έρχεται σύντομα η εποχή που εκείνη προσαρμόζεται. Σήμερα είναι μια γυναίκα εργαζόμενη, όπως οι περισσότερες γυναίκες στη χώρα μας. Ξυπνά νωρίς κάθε πρωί, μαγειρεύει για το μεσημέρι, ετοιμάζει τα παιδιά της για το σχολείο, περιμένει υπομονετικά τη σειρά της για να στριμωχτεί στο τρόλεϊ και να φτάσει στη δουλειά. Το μεροκάματο για εκείνη, υπόθεση ζωής. Κάνουμε και το ίδιο όλα γυναίκα ζωνεύει, ξυπνάει 7 η ώρα, κάνει βουλήσει αντιδιά μου. Και μετά παιδιά πας στο σχολείο, το ζύο παιδιά πας μόνο στο σχολείο, μεγάλο μαζί μικρή. Και μετά εγώ αλλάξω ρούχα και πάω και έρθει η δουλειά μου. Η δουλειά της στο εστιατόριο κοπιαστική, αλλά εκείνη δεν διαμαρτύρεται. Ενοχλείται αρχικά όπως η ίδια λέει, όταν πληροφορείται πως η μαντήλα που δεν αποχωρίζεται πρέπει να αντικατασταθεί από ένα καπέλο εργασίας. Τελικά θα το αποδεχτεί. Οι ώρες περνούν. Τα διαλύματα που μεσολαβούν μέχρι το τέλος της βάρδιας της δεν συνοδεύονται από ένα κολατσιό όπως θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Βρίσκει κλεφτά την ευκαιρία να προσευχηθεί. Ξέρει ότι αυτό πρέπει να γίνεται. Προσεύχεσαι αρκετές φορές την ημέρα. 5 φορές. Σύμφωνα με τον νόμο του Ισλάμ, αυτό δεν αλλάζει. Η μέρα της τελειώνει με εκείνη να πηγαίνει βιαστικά σπίτι προκειμένου να βρει χρόνο για το σύζυγο και τα δύο της παιδιά. Δύο υπέροχες κόρες, τις οποίες λατρεύει. Δεν τις υποχρεώνει να βάλουν μαντήλα, γιατί νιώθει ότι δεν πρέπει να τις καταπιέσει. Εγώ στο μεγάλο ό,τι θέλεις. Θέλεις βάζει μαντήλα, βάζει τι θέλω, εντάξει, ό,τι θέλεις. Είναι βαθιά θρησκευόμενη, όπως λέει. Επιστρατεύει το χιούμορ που τη διακρίνει και επισημαίνει ωστόσο πως το μαντήλι δεν είναι αρκετό για να προσδιορίζει την ταυτότητα μιας καλής μουσουλμάνας. Ναι, αυτή νομίζω καλή μουσουλμάνο. Εγώ μοντέρνο μουσουλμάνο. Αλλά καλή μουσουλμάνο βάζει μαντήλι μέχρι λιζό. Αυτό καλό, πολύ καλό. Στο μαγαζί όμως που δουλεύει εδώ στην Αθήνα την ανάγκασαν να βγάλει τη μαντήλα και να βάλει το καπέλο. Και ή την κοιτάζουν, ή κοιτάζουμε λίγο περίεργα τις γυναίκες που είναι έτσι ντυμένες ή που χρειάζεται να προσεύχονται 5 φορές. Δηλαδή αυτή η αντίληψη που τελικά τι είναι αυτό που μας χωρίζει, να καταλάβουμε στην πράξη. Ένα θέμα που στην Ευρώπη διχάζει. Στη Γαλλία, ξέρετε, υπάρχει νόμος που απαγορεύει τη μαντήλα στα σχολεία. Φυσικά. Ακούστε λίγο την περίπτωση αυτού τη κυρία που θέλει να μας μιλήσει τώρα στο τηλέφωνο. Καλησπέρα σας. Γεια σας, σας ακούμε. Για πείτε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα λίγο να πω, εγώ κατάγομαι από εκεί, από Ξάνθη, από ένα χωριό. Ναι. Έχω φύγει εδώ και 10 χρόνια από εκεί. Επειδή πέταξα το μαντήλι και το φερετζέ, οι γονείς μου δεν με θέλουν. 10 χρόνια έχω να μιλήσω. Mm. Και υπάρχει πολύ φανατισμός και δεν τους αποκαλούν χριστιανοί. Γι' αυτά είναι γιαούριδες. Δηλαδή το δικό μου το παιδί το λένε γιαούρι. Και εμένα και το παιδί μου. Και αυτό δηλαδή είναι, ούτε πρόκειται να αλλάξουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι συμβολίζει το να λες γιαούρι? Ο θρησκευτικός φανατισμός που λέγαμε. Δηλαδή, εξηγήστε και για τον κόσμο. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Ο γιαούρις είναι ο άπιστος. Έτσι.
Η κυρία, η κυρία έφυγε από την Ξάνθη, ήταν μουσουλμάνα στην Ξάνθη. Δεν ήθελε να φοράει τη μαντήλα. Αποφάσισε να βγάλει τη μαντήλα, τη διώξανε το χωριό και ήρθε στην Αθήνα. Οι ίδιοι οι γονείς της δεν τους μιλάνε, 11 χρόνια. Και το παιδί, το εγγόνι τους δηλαδή, το αποκαλούν γιαούρι. Άπιστο. Το παιδί είναι άπιστο. Μίλησε τη, μίλησε τη. Ακούει, να είμαι. Ακούει, ακούει. Είναι ο καθένα πώ καταλαβαίνει τη θρησκεία. Εγώ δεν νομίζω ότι επειδή έβγαλε τη μαντήλα, δεν του μιλάνε οι γονεί τη. Μπορεί να έχει φύγει χωρί την έγκριση του. Καλά, μην μου πει ότι το ακούς πρώτη φορά αυτό. Εδώ διαβάζουμε σε παιδιά, πάλι να το ρίξουμε σε θρησκεία. Δεν είναι το θρησκευτικό το θέμα. Όχι, όχι, όχι. Να, να είμαστε ειλικρινεί. Να μην το ρίξουμε σε θρησκεία όμως. Υπάρχουν όλα αυτά. Ακούστε άλλη περίπτωση. Φοβερά πράγματα τέτοια. Καλησπέρα σα, ακούμε. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Γεια σα, κύριε, σα ακούμε. Εγώ το 93-94 εργάστηκα στη Σαουδική Αραβία. Για λογαριασμό μια ελληνική τεχνική εταιρεία. Πηγαίνοντα εκεί, κατάλαβα ότι όχι μόνο είχα πάει σε μια ξένη χώρα, αλλά είχα μπει σε έναν άλλο κόσμο. Να αναφέρω ότι ένα από τα πιο παράξενα που συνέβησαν εκεί. Μια μέρα πήγαινα από ένα εργοτάξιο τη εταιρεία που ήταν μέσα στην πόλη. Στον δρόμο είδαμε ότι είχε συμβεί ένα αυτοκινητικό δυστύχημα και ο κόσμος είχε μαζευτεί. Πλησιάσαμε, παρκάραμε το αμάξι σε ένα παράδρομο και είδαμε ότι στον δρόμο κοίτονταν τρία άτομα, εκ των οποίων δύο ήταν γυναίκες και ένας ήταν άντρας. Οι γυναίκες φυσικά ήταν καλυμμένες με ματήλα και ό,τι συνήθως φοριέται σε αυτές τις χώρες. Όταν ήρθαν οι τραυματιοφορείς και προσπαθούσαν να παρέσουν βοήθεια σε αυτά τα άτομα, είδα ότι στις γυναίκες προσπαθούσαν να πλύνουν τα τραύματα πάνω από τα φερετζέ που φοράγαν και πάνω από τα ρούχα. Όταν το είδα αυτό, καταλάβαινε ότι το αίμα μου και τρελάθηκα εκείνη τη στιγμή και είπα, δεν μπορεί να επικρατεί τέτοια χαζομάρα σε αυτή εδώ τη χώρα. Και όμως αυτή ήταν η πραγματικότητα, αυτό έγινε και όλοι πίστευαν ότι εκείνη τη στιγμή η γυναίκα αυτή ελάμβανε ό,τι μπορούσε να λάβει για το... Τη βοήθεια δηλαδή που μπορούσε να λάβει πάνω από τα ρούχα που φόρεσε. Για μισό λεπτό, για εξηγήστε μας τώρα γιατί έπρεπε να γίνει αυτή η διαδικασία σε ένα τραυματισμένο σώμα το οποίο χρειάζεται άμεση βοήθεια, ιατρική. Ποια σώμα, είπε. Ακούσατε το περιστατικό που περιέγραψε, δεν άκουγες τόση ώρα τι είπε. Όχι, σκέφτομαι ότι εγώ έχω αδικηθεί τώρα. Ναι. Και... Όχι, θα έρθει ο λόγος σε σένα. Δεν έχει αδικηθεί καθόλου. Δεν τελείωσε. Έχω φύγει από το τηλέφωνο. Δεν άκουσα καθόλου. Μισόλεπτο. Καταλάβατε δεν άκουσα τι είπε. Τα παιδιά, άκουσα θέλετε να επαναλάβετε λίγο, γιατί δεν σας άκουγε. Είναι εδώ ο πρόεδρος της Μουσουλμανικής Ένωσης. Το καταλαβαίνω, βρίσκεται σε μια ξενή. Πείτε το λίγο γρήγορα πάλι το περιστατικό, για να μπορέσουμε και εμείς να καταλάβουμε. Μια μέρα πηγαίναμε σε ένα εργοτάξιο της εταιρείας. Στον δρόμο είδαμε ότι είχε γίνει ένα αυτοκινητικό δυστύχημα. Σταματήσαμε να δούμε τι είχε συμβεί. Βλέπουμε τρία άτομα που βρίσκονταν στη μέση του δρόμου. Δύο ήταν γυναίκες. Ένας άντρας. Όταν έφτασαν οι τραυματιοφορείς και πήγαν να παράσχουν βοήθεια, στις γυναίκες προσπάθησαν να πλύνουν τα τραύματα, να επουλώσουν, να παράσχουν βοήθεια πάνω από το φερετζέ που φορούσαν. Δηλαδή τους έριχναν ινόπνευμα με οξυγένεια, δεν ξέρω τι χρησιμοποιούν. Πάνω από τα ρούχα. Για να μην τους βγάλουν το φερετζέ και να μην φανεί το δέρμα. Αυτή είναι η λογική. Για να μην φανεί το δέρμα, αλλά ακόμη και όταν είναι τραυματισμένοι, δηλαδή. Και εκεί χρειάζεται. Κοίταξε, αυτοί είναι οι ιατροί. Ειδικοί και έχουν σπουδάσει. Έχουν σπουδάσει. Πώς να κάνουν αυτό το πράγμα χωρίς να βγάλουν τα ρούχα. Πρέπει να έχουν εμπειρία και πρέπει να κάνουν. Τώρα δεν είναι για γέλιο. Είναι θέμα σεβασμό. Δεν γελάμε. Είναι θέμα σεβασμό. Γιατί μου φαίνεται ότι εμείς σεβόμαστε τις γυναίκες περισσότερο από εσάς. Μια νευρικότητα γιατί δεν ξέρουμε ενδεχομένως πώς να νιώσουμε τελικά μέσα μας αυτή τη στιγμή. Οι τραυματιοφορείς δεν ήταν γιατροί ούτε καν από την Σαουδική Αραβία. Ήταν Πακιστανοί και ήταν νοσοκόμοι. Λοιπόν, αυτά που λέει ο κύριος δεν είναι σωστά γιατί όλα αυτά τα εξέτασα για να έχω ακριβή άποψη για το τι συνέβαινε εκείνη τη στιγμή. Κάτι που τον ξένησε τον άνθρωπο. Εντάξει, η θέση της γυναίκας σε αυτές τις χώρες είναι οπωσδήποτε πολύ περίεργη για τα μάτια τα δικά μας. Όχι, τρόπο που βλέπουμε χρειάζεται πράγματα, να έχεις προφανώς άμεση επαφή με την πληγή, με το σημείο που έχει πληγωθεί. Λέω ότι... Τι λέτε. Ο γιατρός σε αραβικές χώρες. Ακούγεται ο κύριος, μάλιστα. Όταν ο γιατρός εξετάζει λοιπόν μια γυναίκα. Πούμε, και πρέπει να τη σκεπάζει πρώτα και να μην φαίνεται καμία από το σώμα της τίποτα. Να μην δει τίποτα από το σώμα της. Και μόνο εκείνος... είναι το κομμάτι που θα εξετάσει. Ναι. Πώς όμως, μόνο σκίζει το ρούχο σε εκείνο το σημείο. Όχι, το σκίζει το ρούχο, μόνο... η γυναίκα μπαίνει. Να το σκεπάζει μια σεντόνι, ας πούμε. Και βγάζει το κομμάτι που πρέπει να κοιτάξει ο γιατρός. Δεν είναι το σώμα της γυναίκας
ένα χωράφι. Όποιος θέλει να βάλει χέρι και δεν θέλουν να φαίνεται καθόλου το σώμα της γυναίκας. Με ένα σεντόνι, ας πούμε, να μην φαίνεται τίποτα. Μόνο με το χαιρέτο, με το ακουστικό. Ορίστε, ένα τελευταίο τηλέφωνο και μετά σε σένα ο λόγος. Καλησπέρα, σας ακούμε. Γεια σας, κύριε μου. Από πού μας παίρνετε? Από την Ξάδη. Μάλιστα. Είμαι ξαφιώτης Βέρος. Ξέρω τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Ναι. Αυτό που γράφετε στην επιγραφή, δηλαδή λέμε φανατισμός ή ξέρω εγώ, είναι ο φανατισμός. Σε οποιοδήποτε χωριό εδώ της περιοχής να γινόταν αυτό το θέμα, αυτό το πράγμα. Ποιο πράγμα εννοείται? Αυτό εδώ, το έργο με το που γύρισε. Α, με το αρχιπέλαγο στο Σύριαλ. Σε οποιοδήποτε μέρος της περιοχής εδώ γινότανε, δεν θα γινότανε τέτοια, δεν θα γινόταν τόση έμφαση. Δεν θα γινότανε? Δεν θα γινόταν τόση έμφαση. Αυτή η διάσταση δεν θα δινόταν. Μιλάμε αυτό το χωριό, ειδικά. Είναι ο Εχήνος. Να ρωτήσω τον κύριο εκεί, με χωρίς μαλλιά που είναι το κύριο των... Τους χωνεύουν τα άλλα τα χωριά. Το ρωτάτε. Τα άλλα τα χωριά. Ο κύριος δεν είναι μουσουλμάνος από τη Θράκη. Εγώ δεν είμαι από εκεί. Εγώ δεν είμαι από εκεί. Δεν είναι τον Εχήνο. Και δεν έχω δει τι έχει γίνει. Ό,τι έχω μάθει για τα επεισόδια που γίνανε είναι από τις εφημερίδες που γράψανε. Ο κύριος δεν είναι από τη Θράκη, είναι μουσουλμάνος από την Αίγυπτο. Δεν έχει σχέση. 35 χρόνια στα λεωφορεία ήμουν, σας χωνεύει κανένα χωριό εκεί διπλά. Με εγώ δεν έχω πάει καθόλου εκεί. Δεν είναι από τον Εχήνο, είναι από την Αίγυπτο ο κύριος. Εγώ από την Αίγυπτο. Συγγνώμη. Εγώ θα πω κάτι, ότι δεν τους χωνεύει αυτό το χωριό που έγιναν τα επεισόδια, τα γύρω χωριά δεν τους χωνεύουν. Τα γύρω χωριά κανείς δεν τους χωνεύει. Μόλις ακούνε Εχήνο φεύγουν μακριά. Ναι. Τρέχουνε και φεύγουν. Αυτό μας το πάνε μετά και μάλιστα. Άρα είναι καθαρά ο φανατισμός. Στην περιοχή της Κιάδης οποιοδήποτε έχει και άλλα μουσουλμανικά χωριά. Οπουδήποτε. Δείτε το βίντεο τώρα. Είναι κανένας μεσήλικας, είναι 40, κανένας 30, 50, είναι κανένας μπροστά. 15 παιδιά. 16 παιδιά. Τα φανατίζουν από αυτή την ηλικία. Και να σας πω κάτι, κύριε. Μισό λεπτό, ο αρχισυντάκτης της εκπομπής μας που ταξίδεψε. Δεν ακούτε δύο λεφτά. Βάζουν και βάζει μαντήλα. 15-13 χρονών. Αυτά είναι εντάξει. Θέλω να σας πω κάτι, γιατί έτσι γινόμαστε και απόλυτοι. Δεν ακούτε. Μόνο από το χωριό εκείνος. Ναι, αλλά τώρα δεν. Μισό λεπτό, σας ακούσαμε εμείς με όλη την προσοχή. Εγώ θέλω να σας πω ότι ο αρχισυντάκτης της εκπομπής πήγε στον Εχήνο. Ναι. Του φέρθηκαν ευγενέστατα. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Μπήκε στο τζαμί. Τι είπατε? Τη φωλιά τους είχαν λερωμένη, γι' αυτό τους φέρθηκαν ευγενέστατα. Μα το ρεπορτάζ δεν γίνεται μόνο τώρα. Και πριν από 5 χρόνια είχαμε κάνει πάλι το ρεπορτάζ. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Ο δημοσιογράφος ήταν προχθές που είπε τα άλλα. Που είπε για ούρδες και δεν συμμαζεύεται. Είναι άντρας, ναι. Ήταν άντρας. Άρα με τη γυναίκα είναι το θέμα. Αν πάμε μια γυναίκα, είναι η γυναίκα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Άρα δηλαδή καταλήγουμε ότι η γυναίκα είναι αυτή που πυροδοτεί. Έτσι, κυρίως. Πάλι θα γυρίσουμε στη γυναίκα. Και δημιουργεί. Κάτι, αυτό θα γυρίσουμε. Έλα, ορίστε, σε σένα η τελευταία κουβέντα. Ναι, μου είπατε ότι γιατί αυτό το μίσος ή γιατί αυτή τη διαφορετική κουλτούρα. Ναι. Σου είπα πρέπει να υπάρχει σεβασμό. Ναι. Μου λες είναι μια γενική κουβέντα, δηλαδή τι σεβασμό, δηλαδή τι σεβασμό. Όχι, λέω, πες μας, θεωρητικά το αντιλαμβανόμαστε, πες μας. Θα σου πω έτσι με λίγα λόγια και πρακτικά. Εννοώ, όταν ήρθαν οι Έλληνες στην Αίγυπτο, αγαπήσαμε οι Αιγύπτιοι τους Έλληνες, ναι. Κάνανε κοινότητες, κάνανε σχολεία, ναι. Κάνανε εκκλησίες, ωραία. Κάνανε νεκροταφεία, κάνανε όμιλα σε καλύτερα στον Νείλο και στον Αλεξάνδρεια. Τι εννοείς, γιατί λοιπόν, ο χρόνος κυλάει. Εμείς εδώ ήρθαμε. Θέλουμε να αγαπήσουμε και εμείς την Ελλάδα όπως αγαπήσαν οι Έλληνες στην Αίγυπτο. Τι χρειάζεται, δεν έχουμε νεκροταφείο. Δηλαδή δεν μπορούμε να πεθάνουμε, δεν μπορούμε να προσευχόμαστε. Πηγαίνουμε στα επόια και στα γκαράσια να κάνουμε προσευχή. Όταν πήγα εγώ προσωπικό, δηλαδή αυτό είναι το δικό μου προσωπικό αυτό θέμα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Όταν πάντως, πήγα εγώ, να κάνουμε... είναι πολύ μεγάλο θέμα. Μόνο πρωτόκολλησα. Μόνο πρωτόκολλησα που έχει δώσει φως σε όλο τον κόσμο η Αθήνα. Η μόνη που την έχει τζαμί. Αλλά να πούμε την έχει τέμινο σε του μουσουλμάνου. Να μην πούμε τζαμί, γιατί είναι τουρκική λέξη. Δυστυχώ στην Αίγυπτο του διώξαν του Έλληνε κάποια στιγμή. Όχι, όχι. Λάθο, μεγάλο λάθο. Α μείνουμε τώρα στο εδώ. Η κρατοποίηση που είχαν ο Ράσερ και φύγανε εκεί οι Αιγύπτιοι και οι Έλληνε. Μα διώξανε. Δεν μα κυνήγησαν με το γάντι. Όχι. Με το γάντι. Όχι. Κάνανε καραέλα. Λοιπόν, εδώ έθεσε ένα θέμα τώρα για τον τρόπο ζωή του εδώ και τι ανάγκε του. Τελευταία κουβέντα. Όταν πήγα εγώ στο στρατό.
εδώ για να περιτήσω. Και τρεις κύβμα μουσουλμάνους δεν μου δώσανε όπλο. Δεν μου δώσανε όπλο. Βέβαια, εγώ αν ήθελα να βγάλω το στρατό έτσι εύκολα, να μην πάρω ποτέ όπλο. Πήγα στο διοικητή και έκανα παράπονο. Πήγα στο στρατηγό. Πήγα παντού όπου μπορείς να φανταστείς και δεν μου δώσανε όπλα. Και απολύθηκα χωρίς να πιάσω όπλο στο χέρι. Το ίδιο και Έλληνας ο οποίος υπηρέτησε στην Αίγυπτο. Δεν δώσανε όπλο. Δεν υπηρετεί ο Έλληνας στην Αίγυπτο. Υπηρέτησε, είχε αιγυπτιακή υπηκότητα. Τι δεν υπηρέτησε. Πότε? Πριν το 1974, 1975. Δεν είχαμε πρώτα. Δεν πηγαίνανε οι Έλληνες στο στρατό. Αυτό σημαντίζει. Δώσε μου έναν. Νομίζω ότι επειδή αυτό θέλει πολλή ώρα. Έναν. Θέλει πολλή ώρα, θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή και θα μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Τώρα μας έδωσες, έτσι, έθεσες ένα θέμα το οποίο θέλει πολλή συζήτηση. Σε αυτή τη φάση το κλείνουμε. Σας ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς για την παρουσία σας εδώ. Ακούστηκαν πλευρές εκατέρωθεν. Δόθηκε μια εικόνα στον κόσμο. Που αξιολογεί. Ήθελα να πω κάτι άνεση σαν τελευταίο για να κλείσει και αυτό το θέμα. Εγώ επειδή έχω μεγαλώσει εκεί, οι γονείς μου είναι, η μητέρα μου όπως είπα είναι από την Κομωτινή. Εκεί, στην Κομωτινή. Ναι, και Θράκη, Αλεξανδρόπολη, σουφλή ο μπαμπάς μου. Βλέπεις ότι και οι μουσουλμάνοι από μουσουλμάνια περιοχή πάνω είναι διαφορετικοί. Να μην τους βάζουμε όλους ένα καζάνι. Αυτό είναι ξεκάθαρο και είναι το πιο ξεκάθαρο συμπέρασμα της σημερινής εκπομπής. Επειδή θέλω να πηγαίνω άνετα στα μέρη μου και να βλέπω τους δικούς μου, επειδή είναι ακόμη εκεί, θα ήθελα να λήξει αυτή η υπόθεση με τον πιο μαλακό τρόπο, δεν σου κρύβω. Και έληξε ουσιαστικά. Και μια τελευταία κουβέντα που είπε ο κύριος ότι έχουν νεκροταφεία. Εντάξει, ας μην πεθάνεις ρε φίλε, ας το νεκροταφείο. Αιώνη. Μην πεθάνεις. Λοιπόν, δεν σηκώνει χιούμορ, ειλικρινά. Για όνομα του Θεού, έχει απόλυτο δίκιο ο άνθρωπος, δεν το συζητώ. Αστεία. Σας ευχαριστώ όλους, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Εμείς πάμε για διαφημίσεις και αμέσως μετά περνάμε σε ένα άλλο θέμα, αυτό που είχαμε προλογίσει και στην αρχή της εκπομπής. Πώς ένα αποτυχημένο προξενιό μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο στο να ξεκλειδίσει δύο οικογένειες. Δηλαδή, η πιο αρρωστημένη φαντασία ανθρώπου δεν θα μπορούσε να σκεφτεί ποτέ ότι με κάποια τίγαν όψαμα, με δηλητηριασμένη ζύμη, θα εκδικηθεί και θα ξεκλειδίσει οικογένειες που απλά αρνήθηκαν να δεχθούν ως νύφες την κόρη της. Αμέσως μετά. Να πω μια καλησπέρα στην κυρία Μουστοπούλου. Και να εξηγήσουμε καταρχήν στους τηλεθεατές μας τι έχει συμβεί. Διότι ειλικρινά πρέπει να είναι πολύ άρρωστη η φαντασία του ανθρώπου για να σκεφτεί και πόσο μάλλον για να πράξει κατά τον ίδιο τρόπο που έπραξε η Μαρία Σαμπανιώτη. Δύο προξενιά δεν δέχτηκαν τις δύο τις κόρες. Ένιωσε ταπεινωμένη, θεωρώντας ότι απέρριψαν τις κόρες της. Και η ταπείνωση αυτή έγινε μίσος και μανία για εκδίκηση. Δεν ξέρω αν μπορεί, πόσο εύκολο μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Το σχέδιό της, σατανικό. Στις 18 Ιανουαρίου του 1992 επισκέπτεται τις ανυποψίες της οικογένειας, Μουστοπούλου, η κυρία είναι εδώ, και κλιματσά, δεν υπάρχει κανένα ζωντανός, και τους δίνει ζυμάρι για να φτιάξουν τηγανόψωμα. Οι δύο νοικοκυρές δέχονται το ζυμάρι, το οποίο όμως μέσα είχε το δηλητήριο. Η Ειρήνη Κλιματσά και ο γιος της, Αντώνης, πέφτουν αμέσως σε κόμμα. Η πρώτη πεθαίνει μετά από 4 μήνες νοσηλείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο γιος αφήνει την τελευταία του πνοή 1 μήνα αργότερα. Πάμε να δούμε το βίντεο για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Δύο οικογένειες που ξεκληρίστηκαν γιατί δεν υπέκυψαν στα σχέδια της Μαρίας Σαμπανιώτη. Δύο συνοικέσια που δεν ήταν γραπτό να γίνουν, ένα φωνικό ζυμάρι και 3 θύματα. 18 Ιανουαρίου του 1992. Η Μαρία Σαμπανιώτη κερνάει θάνατο στις οικογένειες του Θόδωρου Μουστόπουλου και του Ελευθερίου Κλιματσά. Όλα ξεκίνησαν από την επιθυμία της Μαρίας Σαμπανιώτη να καλοπαντρέψει τις δύο κόρες της, Χριστίνα και Ελισάβετ, με τους γιους των δύο οικογενειών, Κώστα Μουστόπουλο και Αντώνη Κλιματσά. Εκείνες ήταν γαμπρών, αλλά εγώ δεν έδινα σημασία. Η Σαμπανιώτη ονειρευόταν για τις κόρες της 2 επιτυχημένους γάμους. Και για να τους πετύχει, χρησιμοποίησε φαρμάκι. Και στα 18 φέρ το ζυμάρι αυτό για θάνατο έστειλε μας. Όταν έφερε μας η τόνισσα λίγο, ζήμη, έκανα τη γανόψωμα, έφαγαμε και
εφαρμάκωσε μας, λέγω, εκείνη, λέγω, η τόνισσα. Η κόρη της Χριστίνα, 22 χρόνων τότε, ήταν ήδη αραβωνιασμένη. Ένας αραβώνας που ήρθε από τρελό έρωτα. Η ίδια όμως δεν τον ενέκρινε. Εκείνη ήθελε για άντρα της πρώτης της κόρης ή τον Κώστα ή τον Αντώνη. Μετά από την επιλογή που θα έκανε η Χριστίνα, εκείνος που θα έμενε θα γινόταν ο σύζυγος της μικρότερης κόρης της, Ελισάβετ, 19 ετών τότε. Ένα σενάριο που ορίμαζε στο μυαλό της παρά την θέληση των πρωταγωνιστών που ονειρευόταν. Και αποφάσισε να το σκηνοθετήσει και να σκορπίσει το θάνατο. Δεν έδινα σημασία στην ομιλία τα φτηνές του διάβολου. Πιέσαμε στην Ελλάδα και πιέσαμε το διάβολο με τα κέρατα. Οι δύο κόρες της γνώριζαν τους επίδοξους κατά τη μάνα τους γαμπρούς, αλλά δεν είχαν ποτέ ερωτική σχέση μαζί τους. Ο έρωτας δεν είχε σκυρτήσει στην καρδιά κανενός από τα τέσσερα νεαρά παιδιά. Ένας μόνο αποφάσιζε για να κατευθύνει τις ζωές τους. Η Μαρία Σαμπανιώτη. Όλοι οι άλλοι ζούσαν τις δικές τους ζωές. Ζωές στην άγνοια για όλη εκείνα που ζήμωνε η ίδια. Δεν είχα μέσα μου το διάβολο, αλλά δεν είμαι και χαζή. Αλλά διάβολο δεν είχα μέσα μου να καταλαβαίνω μήπως αυτή κάνουμε αυτό την παΐδα. Το φαρμακωμένο προξενιό δεν έγινε ποτέ. Ο θάνατος πρόλαβε τον ανύπαρκτο έρωτα. Ξεκλήρισε δύο οικογένειες. Η Ειρήνη Κλιματσά και ο γιος της Αντώνης χάνουν τη ζωή τους μετά από πολύμηνη νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η Ελένη Μουστοπούλου και ο γιος της Κώστας καταφέρουν και γλιτώνουν από το θάνατο, όπως επίσης και δύο φιλοξενούμενοι τους. Όχι όμως και ο Θόδωρος Μουστόπουλος, σύζυγος και πατέρας. Στα 18 έπεσαμε, στα 24 τελείωσε, μετά 6 μέρες τελείωσε ο σύζυγός μου και εμείς οι ξένοι έκαναν να το κηδεία. Η στριχνίνη και το φυτοφάρμακο ήταν τα συστατικά που έστειλαν στο θάνατο τρεις ανθρώπους. Τότε έφερε με η τόνισσα ζυμάρι και έκανα τηγανόψωμα ακριβώς 100% λέγω εφαρμάκωσε μας η τόνισσα, η Μαρία. Δεκαπέντε χρόνια μετά η οικογένεια του Αντώνη Κλιματσά έχει ξεκληριστεί. Ο ίδιος πέθανε από το μαράζι του, λίγα χρόνια μετά τον θάνατο της γυναίκας και του γιού του. Η Ελένη και ο Κώστας Μουστόπουλος έφυγαν από τη γειτονιά του Περιστερίου όπου έμεναν και επέλεξαν να ζουν κάπου μακριά από τον κόσμο, στον Ασπρόπυργο. Η Μαρία Σαμπανιώτη εκτείει την τρεις φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια ποινή της στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλού. Μάλιστα, από τις αρχές του έτους έχει αρχίσει να βγαίνει με πενθήμερες άδειες. Όσο για τις κόρες της, σήμερα έχουν χτίσει τις ζωές τους και έχουν κάνει τις οικογένειές τους όπως εκείνες ονειρεύτηκαν. Τα θυμάστε και κλαίτε, κυρία Μουστοπούλου. Ναι. Χάσατε τον άντρα σας. Αυτά δεν ξεχνούνταν. Καταρχήν θέλω να πω ένα καλησπέρα στον κύριο Ψαρή, δικηγόρος της υπόθεσης. Δεν είχατε την υπόθεση, είσαστε... Υπουργός εξειδικευμένος σε θέματα ανθρωποκτονίας. Ποινικολόγος και εξειδικευμένος, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, να πούμε ένα καλησπέρα επίσης στην κυρία Πετρούλια Ελένη, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι φίλη της Μαρίας Σαμπανιώτης, της γυναίκας που καταδικάστηκε για το θάνατο των ανθρώπων από δύο οικογένειες. Ένας από την οικογένεια τη δική σας, ο άντρας σας, και τρία άτομα από την άλλη οικογένεια. Τέσσερα άτομα από την άλλη οικογένεια. Όλοι. Και εμείς είμαστε χοροπαλεύουμε με τη ζωή μας. Μάλιστα. Δεν είμαστε καλά. Και ακόμη δεν είστε καλά. Και ακόμα δεν καλησπέρα, είναι. Μας ακούτε. Κυρία Πετρούλια. Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε οι φίλοι της κυρίας Σαμπανιώτου. Ακριβώς. Απόψε η κυρία Σαμπανιώτου δεν μπορεί να σας μιλήσει η ίδια. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσει τη φωνή μου για να ακουστεί η δική της φωνή. Είναι μέσα στη φυλακή, έτσι δεν είναι. Εκτεί την ποινή της. Ακριβώς. Αλλά είναι άρρωστη και δεν μπορεί δυστυχώς να ανταποκριθεί στην εκπομπή σας και να σας μιλήσει στο τηλέφωνο. Ωραία. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Παρακολουθήστε λοιπόν μαζί μας λίγο την συζήτηση και την κουβέντα που θα εξελιχθεί. Μπορείτε να παρέμβετε ανά πάσα στιγμή. Πάμε να δούμε ένα βίντεο, κυρία Μουστοπούλου, που μας μιλάτε εσείς και μας εξηγείτε
Τι, πώς, πώς τη γνωρίσατε, πώς έβαλε το, στο μάτι το γιο σας, πώς τον επέλεξε να τον θέλει για μία από τις κόρες της και γιατί φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Πάμε να δούμε τι μας λέτε στο βίντεο για να σας κάνουμε και άλλες ερωτήσεις αν χρειαστεί. Ήρθε στο κεφάλι μου ένα θάλασσα κύμα πως πάει. Έρχεται το κύμα στο κεφάλι και χτύπησε εδώ στο κόκαλο. Και ξεκίνησα, δεν φτάνει με το αναβάνας. Η Ελένη Μουστοπούλου περιγράφει τις στιγμές που έζησε όταν το δηλητήριο είχε αρχίσει να κυλά στο αίμα της. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε δει το γιο της και τους δύο φιλοξενούμενους της να σωριάζονται κάτω. Λέει αναπνοή δεν είχε. Έφερα έξω ένα καραβατάκι, έδωσα λουμούς 30, θυμούμαι 30 πετσέτες έδωσα, όλοι μαζεύτανε και δίνε το παιδί αέρα μέχρι να έρχεται ο στενοφόρος. Εκείνο πάει άργησε 45 λεπτά. Στο νοσοκομείο η ανταπόκριση των γιατρών ήταν άμεση. Όμως η αρχική διάγνωση δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πήγα στο νοσοκομείο, τι συμβαίνει, κοιτάζουν τα μάτια τους, λένε είναι ναρκωτική. Λέγω, τι λες, λέγω, αυτό το παιδί μου, λέγω, ούτε πήραπη. Πέρα ταξί και πέρασα στο Περιστέρι, πέρα και ψωμί, τηγανόψωμα και ζύμη, στα δύο σακούλια. Και όταν έβγαινα με εκείνο το ταξί ήρθε. Πήγα στο νοσοκομείο και λέγω γιατρέ από αυτά έφαγανε. Ξετάστε αυτά. Λίγο αργότερα η στριχνίνη είχε αρχίσει να επιδρά και στο δικό της αίμα. Και μετά στα δύο λεπτά εκείνο το νοσοκομείο έτσι γύριζε στο κεφάλι μου και έλεγα βάσανα εκείνο την κολόνα, έλεγα θα πέσω κάτω, έλεγα. Μετά περάνε μήνας έτσι σωλά είδα μια νοσοκόμα και θέλησα να φωνάζα την και κάνω δεν μπορώ να μιλάμε. Ένα μήνα αργότερα, όταν η Ελένη Μουστοπούλου συνήλθε, έψαξε να βρει τον άντρα της, αλλά... Εκείνο σάχαρο τον στο κόμμα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν σας ρωτούσα εγώ ενώ βλέπαμε όλο αυτό το ανατριχιαστικό γεγονός. Την ξέρατε 11 μήνες. Ναι. Και ήταν μια γυναίκα η οποία δεν σας είχε έτσι κεντρήσει την προσοχή. Σας φαινόταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, μια γυναίκα με δύο κόρες. Εμείς έρθαμε από τη Ρωσία. Ναι. Και αυτή είχαμε κυβότια, έφεραμε και είδαν έξω τα κυβότια μας. Ναι. Και τα κυβότια που μετακομίζατε. Έρθε με την εξάδελφή μου να μέσα. Να σας γνωρίσει. Έρθανε μέσα, ναι. Την εξαδελφή μου, έτσι γνωριμάγαμε. Γνωριστήκατε. Να σας πω κάτι. Πώς σας είπε ότι έχει δύο κόρες και γνώρισε και το παιδί σας, το γιο σας, που τον είδαμε μετά, τώρα και στο μετά. Βίντεο. Μετά. Και τι σας είπε δηλαδή, ότι θα ήθελα πολύ να παντρέψω την κόρη μου. Έλεγε ο κόσμος, θέλει τον Κώστα να έκανε γαμπρό. Μην βάζετε το μαντήλι, για να ακούμε κι εμείς. Ήθελε τον Κώστα το γιο σας για γαμπρό της. Ναι. Πόσο χρονών είναι η κόρη της? Και έλεγε ο Κώστας είναι το πιο καματερό παιδί, στα 3 χρόνια θα φτιάχνει 3 όροφο σπίτι. Και εγώ λέω, τι θα κάνω την ύφη, εμείς έρθαμε τώρα, έχω διάρρη. Πού να βάλω την ύφη, δεν κρέβα το κάμαρο. Ναι. Αυτή είπε, εγώ στην Ακρόπολη από κάτω έχω 3 όροφο σπίτι για τα κορίτσια μου. Για να μένουνε. Έψαχνε για γαμπρό δηλαδή, για τις κόρες. Ήτανε γαμπρό. Και τους είπατε όχι. Τις είπατε όχι, μετά, κατηγορηματικά. Εκείνο το 92, ναι. Στα πρώτη στην νεοχρονία, ναι. Έφερε 2 καρό που κάμισα τον Κώστα. Το γιο σας. Το γιο μου. Και έννοιε να τάτσε και έλεγε, αυτά μόνο θα φορεί τα ο Κώστας. Ναι, θα τα φοράει ο Κώστας. Εκείνο την ημέρα εγώ ενενιώ θα λιγάκι με τα φταίνενε, αλλά έφερνε δώρα, μια σακούλα μάζεψα. Σας έφερνε δώρα συνέχεια για τα παιδιά. Κώστα, τον Κώστα. Για τον Κώστα. Μην πολυλογούμε σε αυτά, γιατί έτσι κι αλλιώς ξέρουμε τι έγινε στη συνέχεια.
Πότε καταλάβατε να θυμώνει ή δεν πήρατε ποτέ είδηση ότι εκείνη τελικά είχε θυμώσει με εσάς, που δεν θέλατε την κόρη της Γιαννήφη? Εγώ κατάλαβα εκείνη μετά 5-6 μήνες. Κατάλαβα τι άνθρωπος και έλεγα το σύζυγό μου αυτήν θα το διέξω από το σπίτι, δεν μ' αρέσει. Θα τη διώξω, δεν σας άρεσε η χαρακτήρας της. Και ο σύζυγό μου έλεγε, Ελένη, είναι ντροπή, είναι ντροπή, μεγάλη, μην μιλάς έτσι. Μεγάλη γυναίκα. Δεν μου λέτε κάτι τώρα και έρχεται μια μέρα, χτυπάει το κουδούνι, μπαίνει μέσα και λέει, σας έφερα ζυμάρι για να... Στα 18 το μηνός, η ώρα μία, έφερε με ένα λεκάνα. Σε μια λεκάνη. Θαλασσινή χρώμα η λεκάνα, αλλά κάποιο έτσι το ζυμάρι. Το ζυμάρι. Για ποια, με ποια δικαιολογία να κάνετε δει. Έφερε να το και λέγω, τι είναι αυτό το ζυμάρι. Λίγο φώναξα με τα φταίνε, λέγω, εγώ κάνω τα καλά τα ζυμάρια και τα γλυκιά, ό,τι θέλεις κάνω. Αυτό η ζύμη τι είναι. Προτού αυτό να φέρνει, προτού έναν εβδομάδα θέλησε να δει ζυμάρι την εξαδελφή μου και να φέρματο. Και η ξαδελφή μου δεν έδεχτε να το και είπε εγώ γυναίκα μια γραία κοίταζε. Τώρα με μπερδέψατε και δεν θέλω, μου τα λέτε πολλά και μπερδεμένα και ξέρετε ότι μιλάτε και ποντιακά και δεν καταλαβαίνουμε και καλά. Ποντιακά δεν μου μιλώ. Όχι ποντιακά, εντάξει. Λοιπόν, να σας πω τώρα, εσείς σας φέρνει το ζυμάρι και είπατε ευχαριστώ και πήγατε να το ψήσετε. Όχι, έφερε το ζυμάρι και εγώ λίγα και φώναξα με τα φταίνε. Είπα, δεν θέλω το ζυμάρι. Ναι, αλλά τελικά το χρησιμοποίησατε. Αλλά πήρε με συγγνώμη, 100 φορές είπε με συγγνώμη. Το ψήσατε τελικά. Και μετά πέρα το. Το πήρατε. Το ψήσατε ή το... Όχι, η ώρα μία ανέφερε ματώ και 4.30 ξεκίνησα και έκανα τηγανόψωμα απ' εσέ λάδι. Τηγανόψωμα. Η άλλη οικογένεια το ψήσε. Άλλη οικογένεια είχε φούρνο. Εγώ είχε δεν είχα φούρνο. Μάλιστα. Και βεβαίως, επειδή εσείς δεν είχατε φούρνο, σταθήκατε πιο τυχεροί, γιατί άμα τηγανιστεί... Το Ελλάδε τράβηξε το φαρμακό. Το δηλητήριο. Ενώ η άλλη ήταν ακαριαίο. Για πάμε να δούμε τι λέει ο γιος σας, ο Κώστας, τι μας λέει στο βίντεο. Κλινική νεκρή. Εμείς δεν έπρεπε να είμαστε τώρα, να ζούσαμε. Ο 40χρονος Κώστας Μουστόπουλος μετράει ακόμη τις πληγές που άφησε στο κορμί του το δηλητήριο της Μαρίας Αμπανιώτη. Μετράει ακόμη τις πληγές που άφησε στην ψυχή του ο απρόσμενος θάνατος του πατέρα του. Μόνο εμάς γλίτωσε ότι η μαμά έφταξε όλα αυτά μέσα στο λάδι. Και όπως είχαν πει οι γιατροί, ότι το λάδι το τράβηξε και το έκαψε 40% το δηλητήριο ότι είχε μέσα. Στην εντακτική μονάδα έσπασα δύο κρεβάτια. Με είχαν δεμένο εκεί στο κρεβάτι. Και μετά με πήραν σε απομόνωση. Είχε σταματήσει δύο φορές η καρδιά μου. Όταν ο Κώστας κατάφερε να πάρει εξιτήριο, έπρεπε να αντιμετωπίσει μία ακόμη δυσκολία. Την απώλεια μνήμης που του προκάλεσε το δηλητήριο. Μέσα όπως έμεινα στο νοσοκομείο δεν θυμάμαι καθόλου. Μέχρι τώρα δεν θυμάμαι. Έψαχνα τη δουλειά μου μετά 3-4 μέρες περπατούσα εκεί στο Μεσογείο. Κάπου εδώ δούλευα, κάπου και πού. Σήμερα ζει με το φόβο ότι κάτι θα πάθει, αφού οι γιατροί του άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει πρόβλημα με την υγεία του στο μέλλον. Οι γιατροί είχαν πει ότι ευτυχώς που είναι έτσι. Και μετά από χρόνια λέει αυτή η δηλητήριαση λέει, θα υπάρχει, δηλαδή θα πάθω κάτι. Τι θα πάθω δεν ξέρω. Το παιδί σας έχει κλονιστεί η υγεία του, το νευρικό του σύστημα έχει κλονιστεί. Ναι, και δεύτερο στάθενε η καρδιά του. Και η καρδιά του. Δεύτερο. Και έχει χάσει και τη μνήμη του. Όλα. Δεν θυμάται τίποτα. Όχι. Τώρα, πάμε να δούμε την απολογία της φυλακισμένης Σαμπανιώτη. Σε τρεις ισόβια, έτσι, το δικαστήριο έκρινε, ένοχη, τρεις ισόβια και 25 χρόνια. Πάμε να δούμε λίγο την απολογία της.
Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 1992. Σηκώθηκα πρωί. Είχα κάτι ρούχα να πλύνω. Άκουσα μια γειτόνισσα να λέει ότι ήταν του Αγίου Αντωνίου. Παράτησα τα ρούχα. Εγώ, μετά την εκκλησία, πέρασα από την Ειρήνη Κλιματσά να της ευχηθώ για τον Αντωνάκη, το γιο της που γιόρταζε. Μου είπε να καθίσω στο τραπέζι να φάμε. Αρνήθηκα. Είναι για τα παιδιά της. Της είπα ότι την άλλη μέρα έχω πλήσιμο και ζύμωμα. Θα φάμε ψωμί, μου είπε. Μου έδωσε φαγητά και με πήγε στο μισό δρόμο μέχρι το σπίτι μου. Την άλλη μέρα, Σάββατο, 18 Ιανουαρίου, σηκώθηκα 6 ώρα το πρωί. Είναι η ώρα μου. Έβαλα μαντήλι στο κεφάλι και κοσκίνησα τα άλευρα. Εκείνη την ώρα ήρθε η αγάπη από την πόρτα της κουζίνας. Εγώ της είπα ότι έχω δουλειά και θα φύγω. Φύγαμε μαζί. Δεν κλείδωσα. Η πόρτα ήταν ανοιχτή. Μόλις γύρισα από το σούπερ μάρκετ, βρήκα την αγάπη μέσα. Μου ζητούσαν ζύμη, γι' αυτό και σκέφτηκα να μην πάει χαμένη, να τη δώσω. Ήταν μπροστά η αγάπη. Μοίρασα στα δύο τη ζύμη. Πήρα το ένα μέρος της μοιρασμένης ζύμης, 15 δραχμές στα χέρια μου, και πήγα τρεχάλας της κυρίας Ελένης Μουστοπούλου. Εκείνη με ευχαρίστησε που δεν την ξέχασα, αφού κάποια φορά μου είχε πει να της δώσω ζύμη. Με την Ειρήνη Κλιματσά αγαπιόμασταν υπερβολικά. Είχαμε αγάπες, όχι συμπεθεριά και τέτοια. Η Ειρήνη μου είπε ότι ο άντρας της ο Λευτέρης χάρηκε πολύ που τους πήγα τη ζύμη και θα έτρωγαν ψωμί σπιτίσιο. Το είχε βάλει στο φούρνο και ψινόταν. Πήρε ωραίο χρώμα. Μου είπε να μου δώσει και μένα. Εγώ όμως της είπα ότι αγόρασα μαγιά και θα ζύμωνα κι εγώ εκείνο το απόγευμα. Τι να μου δώσει. Όποιος έριξε το δηλητήριο ήθελε να βγάλει εμάς από τη μέση, την οικογένειά μου, όχι τις ψυχούλες. Με την Ελένη Κλιματσά είχαμε αδερφικές σχέσεις. Δεν είχαμε τίποτα να χωρίσουμε. Η ζωή μου και η ψυχή μου ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Την οικογένεια Κλιματσά την αγαπούσα. Είμαι αθώα. Δεν έχω κάνει τίποτα. Κυρία Πετρουλιά. Κυρία Ελένη Πετρούλια. Μας ακούτε? Θα ήθελα να έχετε την καλοσύνη. Την καταδίκασε το δικαστήριο. Δηλητηριασμένοι οι άνθρωποι. Πέθανε ολόκληρη οικογένεια τετραμελής. Έχασε η κυρία Μουστοπούλου τον άντρα της. Είναι ήδη σοβαρά στην υγεία του, τόσο ο γιος, ακούσατε, και καρδιά και νευρικό σύστημα και αμνησία. Η κυρία Σαμπανιώτου... Είναι φίλη σας, ε? Ακριβώς, και γνωρίστηκε με τις οικογένειες των θυμάτων και ήταν μαζί τους παρέα. Οι οικογένειες των θυμάτων είχαν γιους ηλικίας 29 και 22 ετών, όπως σας είπε και η κυρία Μουστοπούλου, και η κυρία Σαμπανιώτου δύο κόρες ηλικίας 19 και 22 ετών τότε. Και οι δύο κόρες της κυρίας Σαμπανιώτου ήταν αραβωνιασμένες. Και μάλιστα οι συγκεκριμένοι κύριοι το επιβεβαίωσαν ενόρκως, ναι, και στον τότε αξιότιμο ανακριτή. Αλλά δεν τους ήθελε για γαμπρούς, ε? Αυτούς που είχαν οι κόρες της επιλέξει. Ήθελε, δεν τους ήθελε. Οι συγκεκριμένοι κύριοι ήταν δεσμευμένοι. Ο ένας ήταν επιγραφοποιός στο επάγγελμα, και ο άλλος είχε μείνει μάρκετ. Αυτά γιατί μας τα λέτε? Σας το λέω για να σας αποδείξω ότι η κυρία Σαμπανιώτη, επειδή είπατε ότι ήθελε για τις κόρες της να κάνει επιτυχημένους γάμους, ήδη οι κύριοι οι οποίοι είχαν αραγωνιαστεί τις κόρες είχαν επαγγέλματα τέτοια που μπορούσαν να έχουν μια άνετη ζωή. Δηλαδή αμφισβητείτε την απόφαση του δικαστηρίου, έτσι? Από ό,τι καταλαβαίνουμε, αμφισβητείτε την απόφαση του δικαστηρίου. Δεν αμφισβητώ τίποτα. Από τα επίσημα έγγραφα, τη δικογραφία σας λέω. Καταδικάστηκε. Είναι ένοχος ή δεν είναι? Θα αφήστε με να σας μιλήσω. Μα που δεν μπορώ να σας αφήσω με τον τρόπο που θέλετε εσείς να κάνετε την κουβέντα, γιατί τον χρόνο δυστυχώς μας τον ορίζει το κανάλι, καταλαβαίνετε. Αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη ότι η κυρία Σαμπανιώτου ή θα πρέπει να είναι βαριά ψυχοπαθής, οπότε θα πρέπει να νοσηλεύεται σε ψυχιατρίο, για να συντομεύσω όπου θέλετε, διότι ένας ψυχοπαθής θα πήγαινε ο ίδιος στη ζύμη και στις δύο οικογένειες. Η άλλη εναλλακτική ποια είναι? Θα γύριζε στην κυρία, στην άλλη οικογένεια, να της ράψει την καμπαρδίνα, την οποία είχαν αγοράσει. Δηλαδή επέστρεψε πίσω στην οικογένεια. Συγγνώμη, ποια είναι η ερώτηση? Αφού ισχυρίζεται ότι λένε, πώς δηλητηριάστηκαν τότε οι άνθρωποι? Πώς δηλητηριάστηκαν? Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό που λέτε. Ο Χάρος είχε στήσει τα αρτέρι στο σπίτι της Σαμπανιώτου 10 μέρες πριν. 10 μέρες πριν μια άλλη κυρία και η ίδια κυρία Σαμπανιώτου, τρώγοντας τηγανόψωμα, είχαν δηλητηριαστεί. Η μία κυρία τη μεταφέραν στο νοσοκομείο και τις παρασχέθηκαν. Δεν μας ενδιαφέρουν, να σας πω, αυτές οι πληροφορίες δεν είναι για μας χρήσιμες. Το συμπέρασμα το δικό σας, θέλετε να μας πείτε ποια είναι η θέση σας? Ποια είναι η θέση σας? Και άλλη κυρία. Ποια είναι η θέση σας?
Δεν το έκανε η φίλη σας. Η θέση μας είναι ότι το δηλητήριο αυτό δεν είναι από το χέρι της κυρίας Σαμπανιώτου. Mm. Κάποιος άλλος το έχει βάλει, mm. που αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί ελεύθερος. Μάλιστα, mm. μάλιστα. Για μείνετε στη γραμμή να κάνω το διάλειμμα. Γεια σου, Γέλλας. Κύριε Ψαρή, ακούσαμε τη φίλη της καταδικασμένης να αμφισβητεί την απόφαση του δικαστηρίου. Εσείς ως δικηγόρος τι θέλετε να της πείτε? Κύριε Δρούζα, μιλώντας καθαρά και μόνο νομικά, χωρίς να θέλω να προσποποιήσω το θέμα στο πρόσωπο της κυρίας Σαμπανιώτου, έχω παρακολουθήσει την όλη αυτή η υπόθεση εξ αρχής. Ναι. Υπάρχουν τρεις αποφάσεις δικαστηρίων. Υπάρχει το πρωτοβάθμιο μικτόρκο το δικαστήριο, το οποίο κήρυξε την ίδια απόφαση, δηλαδή τρεις ισόβια, 25 χρόνια για τις απόπειρες, δηλαδή έκρινε κάθε ισόβιο, αν μου επιτρέπει, ισόβια κάθεξη και ανθρωποκτονία. Εξέλαβε την ανθρωποκτονία κατά συρροή δηλαδή. Έχουμε το εφετείο, το οποίο ήταν άτεγκτο στην πρωτοβάθμια απόφαση, εστάλη υπόθεση στον Άριο Πάγο για ανέρεση, αναιρέθηκε για καθαρά νομικούς λόγους. Μην μπαίνετε σε τέτοιες λεπτομέρειες, εμείς δεν είμαστε νομικοί, δεν ακριβώς. Θέλω να καταλήξω όμως ότι έχουν υπαρθεί τρεις αποφάσεις επάνω στο θέμα. Έτσι, απλά. Δεν υπάρχει κανένα πλέον περιθώριο. Ακριβώς. Έχει τελειώσει και το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου. Ακριβώς. Πλέον, αν οποίου είδους θέμα αναψηλάφιση της δίκης τεθεί, αν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα νέο στοιχείο, σε κάθε περίπτωση στα δικαστήρια είναι εδώ πέρα ώστε να το ξανακρίνουμε. Σε κάθε περίπτωση δεν μιλάμε δεν μπορούμε να θέτουμε το θέμα για αθωότητα ή για ενοχή. Ναι. Αυτά προς απάντηση δική σας, κυρία Πετρούλια. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Έχω μια κουβέντα ακόμα την τελευταία. Ναι, ποια είναι αυτή? Η κυρία Σαμπανιώτου, ως μόνο μέσο απόδειξης, ζητά να της γίνει ο όρος της αλήθειας. Αυτό ζητάει καιρό. Καλώς. Μια απάντηση μόνο σε αυτό, διότι ο όρος της αλήθειας ποινικοποιείται. Δηλαδή, το να γίνεται η ανίχνευση της αλήθειας, ο αναδιολογόμενος ανιχνευτής ψεύδους, η χρήση αυτού θεωρείται παράνομο αποδεικτικό μέσο πρώτων και από το 1984 έχει απαγορευτεί από τον ποινικό μας κώδικα. Στη θέση σας θα επανεξετάζα τις απόψεις μου. Στη θέση σας. Τώρα, αυτό είναι πολύ υποκειμενικό που λέω. Ευχαριστούμε, κυρία Πετρούλια. Χαιρετώ. Με όλο το σεβασμό σε όλα αυτά τα θύματα που υπήρξαν από αυτή την ιστορία. Προς γνώση και συμμόρφωση. Πού μπορεί να φτάσει από μίσος και για εκδίκηση το άρρωστο μυαλό του ανθρώπου. Ορίστε. Μόνο για ένα λεπτό. Αυτή η εγκληματική διάθεση μιας γυναίκας η οποία ήταν 58 χρονών δεν αφήνει με ανοιχτό το στόμα τα εδάφια της εγκληματολογίας. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε το έγκλημα, για να απομυθοποιήσουμε λίγο την όλη κατάσταση, σεβόμενος βέβαια και το πόνο του θύματος, δεν αφήνει με ανοιχτό το στόμα την εγκληματολογία. Από ποιον είναι το λέω αυτό? Άνω των 45 ετών, η γυναικεία εγκληματικότητα εκφράζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Εκφράζεται με έναν ύπουλο τρόπο. Ύπουλα. Μόνο κατά αυτό. Και μην ξεχνάμε και στο εξωτερικό μία παρόμοια περίπτωση με τη λεγόμενη δαμασκηνόπιτα. Τέσσερις σύζυγοι, δύο παιδιά, μία πεθερά από δαμασκηνόπιτα. Πόπο Θεέ μου, ηθικό δίδαγμα, να προσέχουμε ποιοι μας προσφέρουν να τρώμε, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Εγώ θέλω να σου πω ένα λόγο. Τι? Εκείνη θέλει να πέρα άδεια να πάει στο σπίτι τη. Άστε, μην μπαίνουμε στις ιστορίες, γιατί... Όχι, εγώ λέγω ούτε ένα δείγμα να μην δίνατε μας στη φυλακή να βγαίνει έξω. Να μην την αφήνουν να βγει από τη φυλακή. Αφήνουνε, να μην αφήνουν έξω. Αυτό θα πρέπει να αναλάβει δικηγόρος, να δει τι γίνεται. Και το σύστημα το οποίο επιτρέπει να παίρνουν άδεια από τις φυλακές. Άδεια, να μην βγει πιο νωρίς εννοεί. Να βγει πιο νωρίς δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι οι ποινές τέτοιες οι οποίες που είναι καταδικασμένες. Και η ηλικία τέτοια συνδυασμό με τις ποινές. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα σε όλους. Πρέπει να παραδώσουμε. Και αύριο δείτε το θέμα μας και λόγω της ημέρας του Αγίου Δημήτριου. Καλό απόγευμα. Αν ήταν κοντά μας, θα γιορτάζαμε μαζί του. Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Ένα αφιέρωμα στον μεγάλο ηθοποιό. Η τελευταία σύντροφος της ζωής του, Νάντια Μουρούζη, ανοίγει την καρδιά της. Ακόμη, Γιάννης Παπαμιχαήλ. Όσα δεν πρόλαβε να πει στον πατέρα του. Μπορώ, 5 παρατέταρτο, στο Star.